Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow. Wow. Εδώ είμαστε παρέα με γιατρό Ηρακλειδέα, με παρέα εδώ. Θα τα πούμε γιατρέ. Θα τα πούμε γιατρέ. Καλημέρα στον κόσμο. Μόνο να αλλάξω καρέκλα, γιατί αυτή εδώ είναι από τις παλιές. Εδώ τα αφεντικού έφερε ωραίες καρέκλες καινούργιες. Για να μόνο την καινούργια. Για να μόνο την καινούργια. Τρομερές καρέκλες. Δηλαδή... Σαν και αυτές που κάθε Αναστόπουλος που τρίζουνε. Τρίζουνε. Μα δεν νομίζω. Τρίζει λίγο καρέκλα του. Δεν νομίζω. Καλά, εγώ νομίζω κάτι παραπάνω. Λες, άμα στη Ριζούπολη δεν κάνει αποτέλεσμα. Έλα, δεν ξέρω τι θέλει. Θέλει χ, θέλει διπλό. Με την ευχαριστημένη Αριανή. Οι Αριανοί. Οι Αριανοί νομίζουν ότι έχουν στο σπίτι τη Μόνικα Μπελούτσι, ενώ έχουν τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Νομίζουν οι καημένοι. Για να κάνει σεξ με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, πρέπει να τη φαντάσει σαν Μπελούτσι. Ναι, και άμα έχει σκάφ τον Ανάκογλου και τον Παυλίδη, πρέπει να φαντάζεσαι. Μπορεί να πάρει. Εντάξει. Φαντασία θέλει στο ποδόσφαιρο. Για να λείπει ο Ντάτο να πούμε και να λε: αμά λείπει ο Ντάτο. Ο Ντάτο, αν ήταν με στη Λαμία, θα έκανε κάτι παραπάνω ο Άρης. Soft παίχτη. Soft είναι. Ήταν μάτς ειδικών συνθηκών. Ναι. Δύσκολη έδρα γιατί ήμουν και παρόν στο γήπεδο. Πήγε. Από τι πίσω. Ήσουν απεσταλμένο στη Μετρόπολη, ρε φίλε. Όντω. Ναι. Ξεπεράσαμε τα μπλόκα, τα πάντα. Πώ ναι. Ήταν τα μπλόκα με το που το πήγε. Ναι. Τι μηχανή έχει αυτό, τη Λάτσια Y δεν έβαλε. Ναι. Πόσα λόγατα. 85 εκεί. 85 άλογα. Άνετη διαδρομή, δομοκό. Φύση, το σοφρονιστικό κατάστημα να φαίνεται εκεί πέρα όταν κατεβαίνεις στην κατηφόρα του Δομοκού. Ναι. Όμορφη εικόνα. Όμορφη εικόνα το σοφρονιστικό κατάστημα. Να βλέπεις τώρα όλη την εθνική οδό να μοιράζεται σε αυτό το δρόμο που είναι απαρχαιωμένος και να φρακάρουν τα πάντα. Οι βλάχαροι που κάνανε. Ας σου πω, όχι στο Πλατήκαμπο, στην Νίκαια. Το κορυφαίο είναι ότι αυτοί πάνε με βάρδιες, πάνε 2 ώρες. Ναι. Και οι αστυνομικοί κάνουν τα μπλόκα. Είναι απίστευτο. Οι αστυνομικοί τι κάνουν. Άκου τι παθαίνουμε στο γυρισμό λοιπόν. Μπαίνουμε από. Μετά το Λαμιάρης. Μετά το Λαμιάρης, γυρνάμε. Ναι. Έρχομαστε και από Λάρισα. Πάμε στην νότια περιφερειακή οδό της Λάρισας που βγαίνει κάτω στον κόμβο της Νίκαιας. Περνάμε εκεί πέρα τον κόμβο του Ιασό Θεσσαλίας. Έχει άλλο 8 χιλιόμετρα να πιάσει τον κόμβο της Νίκαιας. Ναι. Ούτε περιπολικό, ούτε τίποτα, καμιά προειδοποίηση. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν εκεί στην έξοδο της Νίκαιας. Ένα περιπολικό στο σκοτάδι μέσα. Κάτι πινακίδες μισοφαινόντουσαν. Ξανά γύρνα στη Λάρισα πίσω για να πάρει την παλιά εθνική οδό. Ναι. Και να βγει από την έξοδο 3, ξέρω εγώ, ναι. Τη Λάρισα. Δεν τον έβρισε στον αστυνομικό. Τι να του πει. Αγρότες δεν υπήρχαν, μόνο τρακτέρ, 10 τρακτέρ παρκαρισμένα. Ναι. Οι αστυνομικοί κοιμώτησαν στο περιπολικό. Ροχάλιζαν. Άστο. Τι πλάτη. Αυτά είναι τα μπλόκα. Αυτά είναι τα μπλόκα. Αγωνιστικά όλα. Ναι, ρε φίλε, πάντως οι αγρότες. Και το πρωί ούτε. Ναι. Δηλαδή ήταν παραταγμένα τα τρακτέρ, μάλγαρα, τέπι. Πάντως οι αγρότες είναι μια κοινωνική ομάδα ωφελημένη. Έτσι. Η καλύτερη από όλες. Μετά τους δημοσίους ή τους βάζεις πρώτα. Νομίζω μετά τους δημοσίους. Είναι πιο προνομίες στην Ελλάδα. Ναι, γιατί δουλεύουν όμως κιόλας, φίλε. Δεν δουλεύουν όλοι. Ναι. Πόσα χωράκια σε αγρανάπαυση έχουν πάρει επιδοτήσεις. Αγρανάπαυση. Ναι. Πήραν επιδοτήσεις. Σωστό. Ναι. Δηλαδή από αυτούς οι οποίοι πραγματικά. Η Χούντα τους χάρισε τα χρέη. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Το Πασόκ τους χάρισε τα άλλα χρέη. Η αγροτική παραγωγή είναι ένα κλειστό πνεύμα. Εγώ πάντως ο Φουκαράς ο Έλληνας, πατάτα από την Αίγυπτο τρώω. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Ναι. Μπανάνα τρώω από το Σουδάν. Πάντως οι εικόνες ήταν σουρεαλιστικές. Τι να τον κάνω τον αγρότη, εγώ τι να με κάνει. Μπλόκα με τρακτέρ χωρίς αγρότες μέσα. Μα μου είναι άγριστο. Ρε γιατρέ, ο αγρότης μου είναι εμένα άγριστο. Όχι, άμα δουλεύει πραγματικά είναι χρήσιμο. Σου πω γιατί είναι άγριστο. Πάει ο Μένιος εκεί στο χωράφι να πούμε στη γαλάστρα, με στην πίζα το κουνό που είναι σαν Boeing 747 να πούμε, βγάζει το, πώς το λένε, βγάζει το ωραίο του το ρύζι. Το βγάζει. Και πού το στέλνει στην Αμερική και το φέρνει. Εισάγεται. Ναι. Αυτά είναι. Ωραίες δουλειές. Τι να τον κάνω εγώ αυτόν τον αγρότη. Καλός είναι. Μεσάζοντας όμως θα δουλέψει. Στάσου ρε φίλε. Εκεί ναι. Μάνατζερ δεν θέλει και το ρύζι. Πώς το πες. Δεν θέλει μάνατζερ το ρύζι. Θέλει μάνατζερ και το ρύζι. Παντού υπάρχει. Να είσαι ο Μπαλάφας, ρε φίλε, και ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος και ο Χαροντάκης να θες ένα μάνατζερ να παίξεις, ξέρω εγώ πάρα. Όλα χρειάζονται. Ναι, να σε ρύζι και να θες μάνατζερ. Και αυτό χρειάζεται μάνατζερ. Δηλαδή, ρε φίλε, μισό λεπτό για να καταλάβω. Εγώ, σαν πολίτης, ας πούμε. Έτσι. Ποιο είναι το όφελο όμως από τον αγρότερο. Ποιο είναι το όφελο. Παίζει ένα προϊόν που δεν έχει μάνατζερ, μεσητεία. Πες μου ένα. Γι' αυτό σου λέω. Που έχει αμεσότητα. Γι' αυτό δεν τους γουστάρουμε τους αγρότες. Από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Γι' αυτό δεν τους γουστάρουμε. Και που κλείνετε το δρόμο σε εμάς είστε άγριστοι. Δεν είναι. Τώρα υπερβάλλεις λίγο.
Τι υπερβάλλω, ρε, μπανάνες από πού τρως? Μην είσαι τόσο συμπεριδοτικός. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πραγματικά παραγωγικοί, αλλά. Ρε, παιδάκι μου, το εισάγει. Ξαναπάρει πίσω. Υπάρχουν πολλά εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Εδώ τα οποία είναι ελληνικά. Υπάρχουν πολλά επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία πάνε σε χωματερές. Ναι. Απίστευτο φαινόμενο. Λοιπόν, εγώ γιατί να κλάψω τώρα που κλείσει το δρόμο αυτό? Γιατί αστεναχωρηθώ? Εντάξει, είναι μια περίοδο που δεν το θεωρεί και πολύ εργασία. Δεν το θεωρούμε φουκάρα τον αγρότη, έτσι. Πάντως είναι παραδοσιακά όπως οι καταλήψεις στη σχολεία. Πώς? Έτσι είναι και τα μπλόκα των αγροτών. Κάθε τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρι, παραδοσιακά θα έχουμε μπλόκα για 4 εβδομάδες. Αφού παίζουν μπαρμπούτι στα καφενεία. Εντάξει, να μην έχουμε και λίγο σα παίζει, να μην κινηθεί το δελτίο ειδήσεων. Και επειδή παίζει μπαρμπούτι βάρδιες, πρέπει να μου κλείσει το δρόμο εμένα αυτό δηλαδή. Εντάξει. Δεν το κάνω. Δεν το πάω. Ποιο κάνει καταλήψει στα σχολεία? Οι μαθητές. Κάθε χρόνο. Οι μαθητές κάνουν. Χωρίς εντέλει και αφορμή μπορούν να κάνουν κατάληψη. Ναι, γιατί, για ποιο λόγο? Παράδοση είναι. Α, μαγκιά, ναι. Εντάξει. Εμείς πάμε τις παραδόσεις. Πολύ καλά. Άλλα θέματα. Λοιπόν, θες να πούμε για το παιχνίδι της Λαμίας κάποια πράγματα? Για πες μου, γιατί δεν σε είδα. Λοιπόν, αυτό το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η αθλητικότητα της ομάδας της Φθιώτιδας. Μια ομάδα η οποία ήξερε τι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε σαφείς προσανατολισμούς αγωνιστικούς. Δεν είχε καθαρό ημοδεκάρι. Έπαιξε με ένα δυνατό. Οχτάρι. Όχι, το εξάρι το νόμο και δύο οχτάρια. Μπλάζιτς και Τζόκιτς. Εν συνεχεία είχε δύο παίκτες περιφερειακούς επιθετικούς οι οποίοι συνέκλυναν συνέχεια με ανάποδα πόδια ή άλλαζαν πλευρές συνέχεια. Βασιλόγιαννης και. Ο Βασιλόγιαννης. Ναι. Βασιλόγιαννης και ο Βάντερσον. Και ο Ντουρμισάη κορυφή. Ο Ντουρμισάη κορυφή. Ναι. Ο οποίος τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή με τον Ματσούκα. Ναι. Ο οποίος έπαιξε σαν εννιάρι. Δεν είναι καθαρό αίμα. Δεν είναι καθαρό αίμα εννιάρι. Και 60 αγωνιστικά λεπτά η Λαμία ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Όχι χωρίς να κάνει την μεγάλη φάση. Είχε υψηλά ποσοστά κατοχής. Δεν έκανε φάση όμως. Μεγάλη φάση όχι. Αλλά καλά την πήγε. Καθαρή ευκαιρία δεν έκανε. Ναι. Και τον γκολ το οποίο βάζει είναι μια εκτέλεση απίθανη. Δεν νομίζω ο Βασιλόγιαννης να κάνει τέτοιο γκολ ξανά στην καριέρα του. Ναι. Εκεί ευθύνεται. Ο Καράμπελας. Ο Καράμπελας, ο οποίος κάνει δεύτερο λάθος. Ο Τζουμπάνης θα παίξει τώρα, έτσι είναι. Θα δούμε αυτό αν μπορέσει να τα απεξέλθει στα δύο συνεχόμενα μάτς Ριζούπολη και Εύωσμο. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο για τον Άρη από τα δύο. Έχουμε εδώ και ένα Αριανό, θα μας πει την άποψή του, αν παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Τώρα στον Εύωσμο. Πάει για πρωτάθλημα αγροτικό αστέρα. Προχθές το μάτς με τον Ογυνιακό φωνάζαν άνοδο-άνοδο. Ποιος φωνάζει άνοδο? Φωνάζει του Ευόσμου, του αγροτικού αστέρα. Ναι, άρα φωνάζανε. Πάει. Ναι. Άρα δεν είναι αδιάφορος, λες. Κοίταξε, μέχρι στιγμής με βαθμολογική σκομιδή που έχει, αν κερδίσει και τον Κισαμικό, νομίζω θα γίνει το μάτς Σάββατο, γιατί είναι και αυτό το θέμα της βόμβας. Ήταν να γίνει το μάτς Κυριακή και αλλάζει η μέρα. Βόμβα. Με το Κορδελιό, είναι δίπλα. Είναι ναι. Μες στην ακτίνα δράσης της βόμβας. Δεν την κλέψαν τη βόμβα ακόμα στο Κορδελιό. Ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Δηλαδή η πλατεία Ευόσμου θα δεχθεί μεγάλο πλήγμα ναι. Κυριακή. Ναι. Γιατί είναι μια μέρα που παραδοσιακά γεμίζει με πολύ κόσμο εκείνη η περιοχή. Όχι για τα μάτια του αγροτικού αστέρα. Όχι, μας. Όχι, ναι. Οπότε τι να πω. Φαντάσου να έπεφτε το μάτια αγροτικού αστέρα Άρη με τη βόμβα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω εγώ μια άλλη βόμβα. Περίμενε. Έχουμε μια προσφορά το Σάββατο στου φίλου του ΠΑΟΚ από τη Μέτροσπορ. Αυτό το Σάββατο η εφημερίδα Μέτροσπορ προσφέρει εντελώς δωρεάν 50 εισιτήρια το αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκη. Γιατί ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ. Γιατί ΠΑΟΚ Σάλκη. Γιατί εγώ που είμαι Ηρακλειδέας. Α! Να μην δω τη Σάλκη. Α, πάρε. Πώς θα έρθει να μια εντάξει, μάλλον, λέμε ρε παιδί μου. Α. Τόσο καλή. Ως επιτοπλίστων ΠΑΟΚ ΣΥΔΕΣ θα θέλουν να πάνε. Γιατί ρε φίλε, επειδή. Εμάς αποκλείεται, δεν υπάρχει δημοκρατία. Όχι ρε παιδί μου, επειδή εσύ είσαι ας πούμε ιδιαίτερη περίπτωση. Καλά, σαν και εσένα δεν υπάρχουν ας πούμε πολλοί που θέλουν καλά, να. Καλά, εγώ βλέπω και underground μα. Ετοιμάζομαι για Βέρεια τώρα. Πάω να δω σιωπή κόρμπου, άστο. Αυτό το Σάββατο πάντως πάρε εφημερίδα. Προσφέρει εντελώς δωρεάν 50 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκη. Οι νικητές θα φωτογραφηθούν, θα βρεθούν εδώ να πάρουν το εισιτήριό του. Ναι. Θα πουλήσει μέτρο προ. Μπράβο. Μα δεν πρέπει να κάνει ένα ωραίο. Άνοιγμα στον κόσμο. Για ποια θύρα είναι αυτά? Δεν ξέρω. Δεν μου υπολογίζουν. Λογικά. Όποια θύρα και να είναι. Επίσημα 8, 4, 5, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω ότι είναι ένα δώρο 50 εισιτήριων. Δεν αξίζει τον κόπο. Θα πάρω κι εγώ. Να διεκδικήσει τρίο το ΠΑΟΚ Σάλκε. Αν κερδίσει, θα πα. Γιατί να μην πάω. Πάρω τον κόκκινο. Θα πάρω τον κόκκινο. Μαζί. Θα γίνει το μάτς. Γιατί να μην γίνει. Αν πάω εγώ. Ναι. Θα γίνει. Θα γίνει, Rapto.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο site μας. Και επίσης έχει ανέβει πολύ το metrosport.gr με πολλές συνεντεύξεις οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν, με πολλές ειδήσεις που βγαίνουν πρώτες. Και έχουμε εδώ ένα team τρομερό το οποίο αναπτύσσεται. Οπότε ναι. Είναι ένα πολύ καλό δώρο. Οπότε τι έγινε, αθλητικότατη η Λαμία. Ναι, είναι καλύτερο. Χωρίς δεκάρι καμιά ομάδα. Χωρίς δεκάρι καμιά ομάδα. Πολύ ορθά το προσέγγισε και ο Αναστόπουλος. Το έχει ήταν επιτυχία. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Απλά είναι αυτό που λέμε η λεπτομέρεια. Ότι εκείνη τη στιγμή το επίπεδο συγκέντρωση των παιχτών του Άρη ήταν πολύ χαμηλό.
Χάνουν πολλές φορές τα μαρκαρίσματα οι παίχτες της ομάδας του Άρη. Ειδικά ο Καράμπελας δεν πάει καλά ως αριστερός μπακ. Έγινε και μια εσωτερική αλλαγή κάποια στιγμή. Βγήκε ο Μπράβο σαν αριστερό μπακ. Πέρασε σαν στόπερ μέσα ο Καράμπελας. Γιατί είναι πιο ποιοτικά τα ανεβάσματα του Ισπανού. Ναι. Άρα και είναι 37. Είναι 37 ο γέρος. Ναι. Μετά έπαιξαν ορθόδοξα ο Άρης. Φόρτωσε. Στην ουσία είναι 4-2-3-1. Γιατί ο Ήλιτς έγινε δεκάρι. Ναι. Παίξαν στις πτέρυγες. Ο Μπαργκάν, με τον Ντούνι. Όχι Ντούνις, ο Μιλούνοβιτς. Ο Μιλούνοβιτς, συγγνώμη. Δεκάρι ο Ήλιτς. Ναι. Αμυντικά χαφ ήταν ο Ανάκογλου που κάποια στιγμή έφυγε, ο Παυλίδης με τον Πίτου Γκαρσία. Ναι, ο Ανάκογλου είναι συμφορά, ρε. Ο Ανάκογλου βγήκε αλλαγή και καλώς βγήκε. Ναι. Ήταν soft. Δεν πήρε τίποτα ο Άρης. Με τον μπήκε ο Πίτου Γκαρσία, νομίζω βελτιώθηκε ο Άρης. Ναι. Πώς τον είδες, βγάζει 90 λεπτό, γιατρέ? Σε ένα αγωνιστικό χώρο όπως της Λαμίας, που όχι. Είναι μικρές διαστάσεις. Όχι. Μικρές, όχι. Ναι. Τι. Μπορεί να το βγάλει. Δεν ήθελε πολλά τρεξίματα. Ναι. Στα τρακαρίσματα ήταν καλός, δηλαδή στις μονομαχίες. Ποια θέση θα τον έβαζε τον Πίτου? Οχτάρι. Δηλαδή. Οχτάρι δεν θέλει. Δηλαδή εξάρι ποιο θα έβαζε. Ρόβα, Πίτου και Τάτο, αυτή είναι η τριάδα σου. Δεκάρι. Λούγκο Σόουζα ή Μακουτά. Σαν τι ο Μακουτά. Εξάρι. Εξάρι, ναι. Έξω Ρόβα. Έξω Ρόβα. Ή ο Ρόβα στόπερ. Κοντό είναι. Αν παίξει με τρει, μπορεί να τη βγάλει. Μπορεί να τη βγάλει. Ω, άνετα. Με τρεις. Με τρεις. Και με δύο στόπερ έχει την εμπειρία, έχει καλές τοποθετήσεις και ξέρει και να φτιάχνει και παιχνίδια από την πίσω γραμμή. Ναι. Σε σχέση με τους άλλους εκεί πέρα, δεν τον έχει. Χαμηλά είναι γρήγορος. Ο Ιτζίτης δεν κάνει. Καλύτερα να παίξει με ρόβα Ραούλ Μπράβο, να έχει λίγο ποιότητα στα στόπερ σου. Γιατί χρειάζεται να την βγάλει την μπάλα εύκολα. Ήταν πολύ καλός ο Ανέστης Αναστασιάδης. Δεν το περίμενα. Ο Φαλακρός ο στόπερ. Ο Φαλακρός, το αριστερό στόπερ. Εγώ τον κούσα να. Ο Κουτσόνης βελτιωμένος. Ναι. Τώρα για τα πέναλτι που ζητάει ο Άρης, το πέναλτι που δίνεται είναι. Είναι. Τα άλλα δύο δεν είναι. Δεν είναι. Είναι πολύ κοντά ο Καλογερόπουλος. Αφού το κρατάει, ρε. Εσύ. Καταργεί τους νόμους της μηχανικής ο Ιτζίδης. Σε τραβάει και πέφτει προς τα πίσω. Και τόσο άραβα και τριοχρονισμένα. Σε παίρνει χαμπάρι και ο διαιτητής. Ναι. Δηλαδή και στο μυαλό πόντιος. Ιτζίδης. Στα τρία μέτρα είναι πίσω ο Καλογερόπουλος και σαν κάποιος κάνει τα κλασικά. Τελικά μάθαμε από τον ρεπόρτερ του Άρη ποιος πέταξε εκεί να πίσω από τον πάγκο του Άρη. Κάποια στιγμή πετύχει ένα μπουκάλι. Πού? Στον πάγκο του Άρη, στη φάση εκεί που ζητάει ο Ιτζίδης το πέναλτι. Ναι. Πετιέται ένα, το πετάει πίσω. Δεν ήταν ποιος το πέταξε στην κερκίδα. Ναι. Πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι. Δεν το πήρε κάμα. Ενώ ήταν ο Ρόβας. Ο Ρόβας πέταξε πίσω. Ο Ρόβας πήρε το μπουκάλι, ναι. Με το νερό και το πέταξε πίσω στην κερκίδα. Το εξφενδόνησε. Εντάξει. Στα πλαίσια να κάνει εκεί το χαμό. Ναι. Για να αλλάξει λίγο η ροή του παιχνιδιού. Μάλλον γι' αυτό έγινε. Δεν τον συνέφερε το Ρόβα πέταξε το μπουκάλι. Έγινε η έδρα πιο θερμή πάντως. Ξέρεις τι καρνίβαλι είναι αυτή στη Λαμία. Μπα, όχι, ήπια κερκίδα. Καρνίβαλι. Πριν 20 χρόνια του έβλεπε, είσαι μικρό. Εντάξει, τώρα είναι άλλα τα 90 και άλλα τα. Ναι, καρνίβαλι το λέω. Τα... Ναι. Είναι αλητία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Καλή έδρα. Εδράρα. Εδράρα. Τα λέω αλητία, εννοώ εδράρα. Εμένα μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ανέβω. Μ' αρέσει η αλητία. Ναι, ναι, θέλω να ανέβω και σε ομάδες στην Αλφα Αθηνική που έχουν δίψα και ποδόσφαιρο. Και θέλουν να δουν κάτι καλό. Λοιπόν, το Σάββατο ούτως ή άλλως η εφημερίδα είναι φανταστική. Γράφουν όλοι οι κουμαρτζίδες. Έχει το κουπόνι, τους, πώς το λένε, τις προβλέψεις, όλα αυτά κτλ. Έχει και. Το Champions League δεν ξέρω αν θα κάνετε από τώρα εκτιμήσεις. Ναι, θα κάνουν και εκτιμήσεις βέβαια. Ή από Δευτέρα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται το γουρούνι μου είπε ότι θα κάνει από τώρα. Ο οποίος δεν ήξερε πότε παίζει σε Σεβίλη Λέστερ. Ποιος. Είναι απίθανος. Ποιος. Λέει για το Σόνσι Λέστερ και το Σεβίλη Λέστερ είναι 10 μέρες μετά. Ναι. Πήγε να κάνει το πονηρό του μυαλό ότι έχει μάθει μετά από 3 μέρες η Λέστερ και παίζει στη δεύτερη παρτίδα των αγώνων. Με μπέρδεψε και εμένα. Αφού είναι. Ποιο μάθει. Τι. Δεν παρακολουθεί. Έχει χαθεί στο χώρο χρόνο. Άστο. Ναι. Δε... Άμα το ρωτήσει ποιο μάτς έχει την Τρίτη, ποια μάτς που είναι δύο συγκεκριμένα, είναι της Μπαρτσελώνα. Θα μπει στο Google. Και Μπενφίκα Ντόρτμουντ. Ναι. Θα πάει στο site της UEFA, θα δει τις ημερομηνίες, θα καταλάβει ότι σπάει το Champions League σε δύο δόσεις. Ναι. Και αυτό γίνεται γιατί 32 ομάδες του Europa League. Οπότε σε αυτές 5 εβδομάδες θα γίνουν δύο φάσεις για το Europa League. Πώς είπες, στον χώρο χρόνο τι είναι, λες? Χαμένος. Έχει χαθεί στη σκουλικότρυπα εκεί, τον έχει απορροφήσει. Απίστευτος είναι. Είναι όμως το Facebook, δεν πιάνεται. Νομίζω ότι παρακολουθεί εκεί, δεν τον ελέγχει η Μάγδα μάλλον, ναι. Και κοιτάει. Στο Facebook έχει ωραία πράγματα, κάνει scouting. Όχι ρε, έχει τους ακροατές, τους τσεκάρει έναν ένα. Καλά, εσύ πιστεύεις. Ο κόκκινος πιστεύω. Τσεκάρει ακροατές. Ναι, τσεκάρει όλους τους ακροατές. Δεν τον έχω παρακολουθήσει. Εγώ εδώ τον βλέπω, δεν του φεύγει κόμμα. Δηλαδή... Από το Facebook όμως. Ναι. Είναι μόνιμα εκεί, νομίζω στο ότι... inbox εκεί και βλέπει. Ναι. Σε αυτά με πιάνει αδιάβαστο εμένα. Εντάξει. Ναι. Με ναι. Social media, άμα είναι τόσο εξοικειωμένο, ναι. Μπράβο. Αφήνουμε τη Λαμία για τον Άρη. Θα ανέβει ο Άρης, πιστεύεις? Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα για την ομάδα του Άρη. Ναι.
Γιατί έχει περάσει και μεταγραφική περίοδο και δεν έχει γίνει σωστή ενίσχυση. Πήρε μεταγραφή, πήρε παίχτη. Εντάξει. Το Νύκταρη. Αυτή είναι η μεταγραφάρα, εντάξει. Πήρε το Νύκταρη. Αδερφός μου, κουμπάρος μου. Να τα κουμπαριά γιατί είναι. Δεν μου λες, Ελευσίνα Χανιά πέρσι πόσο έληξε. Για πες. 3-1. Ναι. Φέτος. 1-3. 1-3. Τι σύμπτωση είναι αυτή. Ναι. Ωραίες συμπτώσεις. Εντάξει, βοηθήσει ο άνθρωπος γιατί. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι όμορφο πρωτάθλημα. Γιατί να μην βοηθήσει. Τα Χανιά να βοηθήσουν τον Άρη. Τα Χανιά έχουν πάρει πολλούς βαθμούς, θα σωθούν πολύ εύκολα από ό,τι φαίνεται. Τι προάρεις κάτω. Βέβαια. Θες να κατέβουμε καμιά εκδρομάρα στα Χανιά. Με τι, με τι. Ryanair από τώρα κλείνουμε εισιτήριο και κατεβαίνουμε. Κολυμπώντας πάω στην Ryanair να μπω μέσα. Δεν μπαίνω. Κοίτα το. 40 ευρώ είναι το πιο. Σε αεροπλάνο δεν μπαίνω. Τόσο. Δεν μπαίνω. Πας εκεί Χανιά. Βάλε με στην Μπόρνη. Βάλε με το καλύτερο αεροπλάνο. Βάλε με το πρωθυπουργικό. Όχι Ryanair, βάλε με την Aegean, πώς τη λένε. Βάλε με ποιο θέλεις. Βάλε με, δεν μπαίνω, δεν πάω. Ξέρεις τι ισχύει στα Χανιά. Τι. Ποιος σύνδεσμος συστεγάζεται μαζί με αυτόν τον Άρη. Του Ολυμπιακού. Αγνωστό. Γνωστό είναι. Εντάξει. Φιλαράκια είναι. Εντάξει. Δεν ξέρω έχουν τι πρόβλημα. Κάνουν φιλίες. Ναι. Εννοείται. Να τους Αγγελόπουλος. Πώς το βλέπεις. Ε? Σε φόρμα. Βέβαια. Πίστευε ότι θα σοφαρίσει η Θέλτα. Αυτός. Ναι. Σοφάρισε η Θέλτα. Όχι. Πού να φύσω. Τι να σε κάνω μόνο. Πού είναι ο καφέδος. Προσεχώς. Ό,τι πίζερα και γιατί να κάνουμε. Να διαβάσουμε μηνύματα. Λοιπόν, λέει εδώ. Λέει εδώ. Γιατρέ γνώμη για Πρίγιοβιτς, Ενρίκε και ανεβασμένο Μπίζεσβαρ. Ωραία ερώτηση. Παιδιά, για να τα έχω πει. Για ένα παίχτη που έχει παίξει δύο παιχνίδια, τον Ενρίκε, εγώ δεν μου άρεσε τη Λάρισα, το είπα. Εξ αρχής. 20 λεπτό έπαιξε. Ναι. Δεν είναι Ροντρίγκες, δεν έχει αυτή την έκρηξη. Τα πρώτα 5 μέτρα. Είναι πιο εγκεφαλικός σίγουρα. Ναι. Έχει πιο καλή εκτέλεση. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι, μειονέκτημα τεράστιο για να εξτρέμ. Ο Ενρίκε. Ναι. Ναι. Γίνεται πιο προβλέψιμο. Ναι. Δηλαδή, σε σπρώχνει στον αριστερό διάδρομο ο εκάστοτε μπακ και σε εξουδετερώνει. Ποιο μπακ να τον εξουδετερώσει, τον είδε ταχύτητα που έχει. Δεν είναι τόσο γρήγορο. Τελειώματα. Έκρηξη μεγάλη, στον κλειστό χώρο. Εντάξει. Τέσσερα άρπαξε ο αστερά σήμερα. Να σου πω κάτι. Στα ίδια μπακ τα κάνανε και πέφτει πάνω να εγώ σήμερα. Ναι. Να και καλύτερα. Κάτι. Να σου πω κάτι. Προτιμάσαι ένα γρήγορο στο χώρο τα 30 μέτρα να τα κάνει γρήγορα τα 40 ή ένα τα 5 μέτρα έκρηξη. Κοίταξε να λόγω τι σύστημα χρησιμοποιείς. Ναι, θα σου πω εγώ τώρα. Στον ΠΑΟΚ που κλείνονται οι αντίπαλοι και θα παίξει η αντεπίθεση με τη Σάλκε, με τον Ολυμπιακό, δύο μάτς και κάνει ένα ακόμα ευρωπαϊκό. Και όλα τα άλλα μάτς θα παίζει κατοχή. Γιατί να πάρω γρήγορο πολύ, ο οποίος είναι τσαπατσούλη, και να μην πάρω λίγο πιο αργό που είναι πιο εκρηκτικός. Για τον ταιριάζει στον ΠΑΟΚ, είναι και πιο πολύ. Ως δεύτερο φόρο, όχι ως εξτρέμ, δεν είναι εξτρέμ. Δεν είναι εξτρέμ. Το λέω από τώρα. Ποιος δεν είναι εξτρέμ. Ο Ενρίκε. Διαφωνώ. Δεν είναι εξτρέμ. Δεν τρυπάει ένας με έναν. Είναι παίχτης ο οποίος πρέπει να παίζει πίσω από τον επιθετικό. Πίσω από τον επιθετικό. Σαν 3-5-2-4. Εξτρέμ και δεκαριού τον βλέπω περισσότερο. Αυτή είναι η άποψή μου, ποδοσφαιρική. Δεν είναι εξτρέμ. Δεν είναι ο κλασικός παίχτης του ασβέστη. Ναι. Έχουν πεθάνει αυτοί οι παίχτες. Κοίταξε, αυτοί πεθάνανε. Είναι όμως πιο εξτρέμ από όλα τα οκτάρια που παίζουν στη γραμμή σήμερα. Του φίλου του Σιμεώνε. Του φίλου του. Χθες έκανε πάλι πάρτι ναι. Η μεγάλη Ατλέτικο. Ναι. Βιολογικά ανεβασμένη. Ναι. Διευθυσία... Πάει να φορμανιστεί. Συμφωνώ μαζί. Η διευθυσία ευνόησε πάρα πολύ την Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο είχε πάρει κάτι φορά τον καπνού πρώτη φορά. Ναι. Για ομάδα που δεν είναι η Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εδώ συγκεκριμένο γήπεδο. Κατοχή, κόρτερ. Τεράστιοι ναι. Αθλητές όλη η ενδεκάδα. Δηλαδή και αυτοί που μπαίνουν από τον πάγκο δεν καταλαβαίνει ποιο μπαίνει, ποιο φεύγει. Δηλαδή μπήκε Κορέα μέσα. Έκανε διαφορά. Μπήκε ναι. Μέσα το παλκαράκι ο Λούκας, το αριστερό στόπερ αντί του Κοδίνια να τον ξεκουράσει. Έκανε διαφορά. Μεσοαμυντικά την Μπαρτσελόνα πώς τη βλέπεις. Ανεμική. Ανεμική, ε. Και αφελή ομάδα. Και αφελή ομάδα. Αφήνει προπονητή, κόσμος. Μέτριο. Εντάξει, όταν έχεις τώρα το MSN, και εγώ κάνω τον προπονητή εκεί. Ναι, πέρα. Το MSN. Λοιπόν, καλά τα είπε ο Νικόλα σήμερα. Αυτό στο μπάσκετ ήταν κωμωδία. Η συμπεριφορά μας έδειξε ότι το μπάσκετ δεν το πονάμε. Την ώρα κάθε αγώνα μόνο ΠΑΟΚ υπάρχει. Ήρθαν οι άλλοι και πέρασαν. Σήμερα έπαιζε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Η Τούμπα, κολέγιο Δελασάλ. Περάσαν άνετα οι άλλοι. Η έδρα ήταν του. Είδε που είναι soft η έδρα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Του ΠΑΟΚ Παρτιζάν, αδερφοποιημένε ναι. Ομάδε. Και τι, α πάει σε ένα μωρέ τώρα. Τι έλα μωρέ τώρα. Διάφορο... ήταν αυτή. Καλά, ποιο ασχοληθεί. Κύπελλο Ελλάδα, είχε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ναι. Τι ΠΑΟΚ Παρτιζάν τώρα. Στη Λαμία λέει από τον κολ και μετά ο Άρης έκανε τρει φάσει, είχε τρία πέναλτι. Και τρεις αποβολές που δεν δόθηκαν. Σε 35 λεπτά όλα αυτά. Ο Αναστό φταίει που πήγε για το 0-0. Μήπως φταίει και η Λαμία που λίγο κλείστηκε και δεν πίστεψε στον εαυτό της. Ναι. Έβγαλε κόντρες, αλλά δεν τις έβγαλε σωστά. Δηλαδή, ειδικά η φάση που διεκδικεί το πέναλτι ο Ιντζίδης. Ναι. Βγαίνει η Λαμία με 5 ποδοσφαιριστές γρήγορα στην κόντρα. Ναι. Και ακόμα ψαχνόταν ο Άρης αμυντικό transition. Λοιπόν. Άστο. Λέει για τον διαιτητή του αγώνα
Στην Τούμπα τον φοβάται ο φίλος Παοξής. Ποιο... Θα φάμε τιμωρία για... κτλ. Για ποιο μας, Πάοξ Άλκε? Πάοκ Ολυμπιακός. Πάοκ Ολυμπιακός. Mm. Από τώρα βγήκε διαιτητής το Πάοκ Ολυμπιακός. Όχι, λέει. Μετά το μάτς με τον Ατρόμητο δεν φοβάμαι αγωνιστικά τον Ολυμπιακό. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει το κύπελο? Κοίταξε σήμερα. Με το Ρέτσο κόφτη. Με τον Καρδάκη δεύτερο φόρ. Πειραματίστηκε πάρα τον πολύ. Τον Αντρούτσο. Δεν πίστεψε ότι ο ναι. Καταρχήν ο Ατρόμητος. Εγώ το πίστευα ότι θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα για την πρόληψη Γρηγόρη Κόκκινου. Είπε ένα από τα δύο θα σπάσει σήμερα από τα φαβορή. Δικαιώθηκε. Ναι, αλλά δεν είπε. Το έπαιξε πυθία. Γιατί πιο πολύ θα λέγανε Παναθηναϊκό. Έχοντας εικόνα Παναθηναϊκού τις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι. Ήταν πολύ εύκολο σε μια άδεια λεωφόρο να γίνει η ζημιά. Ναι. Αλλά βρήκε μια ομάδα η οποία είναι προπονητής ο Ελευθερόπουλος. Όπως ναι. και να τον κάνεις. Πρίγιοβιτς. Και μπίζε βαρανεβασμένο. Είπε για τον. Παιδιά είναι πολύ νωρί ο Μπρίγκεβιτ και τα λοιπά. Μπίσεσβαρ είναι σίγουρα ανεβασμένο, το συζητάμε. Ναι. Έχουμε εικόνα από τον Αύγουστο. Ναι. Ξέρουμε ποιο είναι ο Μπίσεσβαρ. Ναι, και του δίνει και ένα βάρη. Του δίνει ο Ιβιτ και ένα μπόνου όμω. Ε. Το να απαλλάσσει τα μαρκαρίσματα, τα ψυγυρίσματα. Ναι, το βάζει τρίτο χάφο από πίσω. Ο ίδιο ο Τζενάμο είπε ότι ήταν πέναλτι τα δύο που δεν δόθηκαν. Ο Τζενάμο, παιδιά, είπε το εξή. Ακούστε λίγο. Μην παρερμηνεύετε γιατί ο Τζενάμο έκανε και δεύτερη δήλωση. Και αυτό που είπε την πρώτη φορά το είπε και τη δεύτερη. Ότι. Είπε ότι ο τρόπος συμπεριφοράς μας αμυντικής έδωσε δικαιώματα στον Άρη. Στο ποδόσφαιρο αυτές οι φάσεις που μπορούν να σφυριχτούν πέναλτι δεν υποστήριξε ότι είναι. Είναι θέμα καθαρά ερμηνείας των κανονισμών. Λέει δώσαμε δικαίωμα. Δώσαμε δικαίωμα τον τρόπο αμυντικής μας συμπεριφοράς. Δεν γίνεται ο Άρης να είναι σε φάση υπεραριθμίας η Λαμία να έχει 7-8 παίχτες και ο Άρης δυο κορμιά μέσα στην περιοχή και να κάνει τόσο άσχημα μαρκαρίσματα. Γιατί ο 151 δεν κερδίνει Βλαμία. Ο 151 αγρότης δεν κερδίνει Βλαμία. Θα το διαβάσουμε το μήνυμά του μετά το διάλειμμα. Να το διαβάσουμε. Γιατί διαμαρτύρεται εντόμως. Να διαμαρτυρηθεί. Έχει το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Έτσι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο 156 λέει καραφλέ μεγάλο μάτς σήμερα στο Παλατάκι, έλα ρε. Δελασάλ Ανατολία έπαιζε τώρα. Ποιος και πόσο έλειξε τελικά. Έχασε ο ΠΑΟΚ 2 πόντους. Γιατί δεν κάνετε τα παιδιά σας αγρότες αφού ζουν τόσο καλά και παίρνουν και επιδοτήσεις. Η τοποθέτησή μου δεν αθωώνει τις πράξεις τους βέβαια. Λέω ο Κέσσαρας. Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών και αυτό είναι το οποίο φαίνεται έξω, στην κοινή γνώμη, δυστυχώς ποινικοποιούνται όλοι οι αγρότες. Είναι στο χέρι σας, αυτοί οι οποίοι λιμένονται τον κλάδο και κερδίζουν μόνο με τη συνδικαλιστική τους παρουσία, να τους απομονώσετε και να τους βγάλετε στην άκρη. Λες. Βέβαια. Ναι. Ναι. Βέβαια. Οι συνδικαλιστές κάνουν τη ζημιά.
είναι ένας συνδικαλιστής και 20 εργαζόμενοι πάντα. Ναι. Και ο συνδικαλιστής το παίζει και αυτός εργαζόμενος χωρίς να είναι. Οι συνδικαλιστές δεν τους γουστάρουμε γενικά. Κανένας δεν γουστάρει. Εγώ γουστάρω. Οργανωμένους οπαδούς, εγώ γουστάρω. Όχι, δεν τους πιστεύω. Ναι. Τίποτα. Οι συνδικαλιστές ρημάξαν την Ελλάδα. Κλείσαν κοκακόλες, κλείσαν εργοστάσια. Τα πάντα. Δεν κλείσαν κόσμο. Εντάξει, το κράτος απ' την άλλη δεν αφήνει την ανάπτυξη. Είναι μια τραγωδία η όλη ιστορία. Κοιτάξτε όμως, ο συνδικαλιστής για τον εργοδότη είναι το καλύτερο εργαλείο για να μην υπάρχει εργατικό κίνημα. Ναι, βέβαια. Πλαστές παροχές. Δίνεις έναν και άλλοι νομίζουν ότι είναι και στους 100. Σωστό. Τι ωραία που τα λέω ο γιατρός. Αριστερός, γιατρέ. Βέβαια, πάντα. Μπράβο, γιατρέ. Μπράβο, γιατρέ. Προοδευτικός. Προοδευτικός ο γιατρός. Πού είχαμε μείνει, Λαμία περάσαμε, τον ΠΑΟΚ τον είπαμε. Ηρακλή δεν είπαμε κάποια πράγματα. Ναι. Το μάτς έδωσε στην πόλη της Λαμίας. Πολύ συμπάθεια από τον κόσμο του Ολυμπιακού προς τον Ηρακλή. Θέλουν να μείνει συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Δηλαδή η ομάδα που υποστηρίζω, ναι, όπως και να, αν λέγεται. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν μια ουδέτερη πάντα ομάδα που δεν προκαλούσε. Δεν ενοχλείται. Δεν ενοχλούσε. Ναι. Ήσυχη. Είναι αλήθεια. Ήσυχη. Ναι, ναι. Φκάρα, δεν το λες, αλλά έβγαζε μια. Το τρίτο γκολ που τρώει είναι γκολ που τρώει μια ομάδα φουκαράδων. Στο Καραϊσκάκι. Το είδε τα υπόλοιπα. Με τρία στόπερ τώρα και τρία αμυντικά, χάφτρος γκολ από το Βιάννα στο δεύτερο λεπτό. Στημένη μπάλα. Ποιον από το Βιάννα. Ναι. Από το Βιάννα. Είσαι σε κατάσταση, ναι. Εντάξει, ναι. Και σήμερα εγώ είμαι μαζί με την Μπάια ΑΕΛ. Αφού δεν πιάνει βαλσαμωμένου πλήρε ο Άντρισον. Η μπάλα πάει στη γωνία ναι, σου πάλι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πραγματικά, αν ο Ηρακλής είναι κάτω από τη ζώνη, οφείλεται ήταν πολύ σε σένα. Να πούμε τον γκολ του Ρέτζα με τη Λάρισα. Το πρώτο γκολ τη Λάρισα στο πρώτο παιχνίδι που δεν μπορεί να συνοηθεί με τρεις στόπερ και ένα δεξί μπακ και γίνεται ένας κακός χαμός. Έχει περάσει το μήνυμα ότι είναι καλό θεματοφύλακα εδώ μεταξύ σα. Ο χειρότερο τη κατηγορία είναι. Ναι. Εμείς κάθε χρόνο αλλάζουμε χρώμα με τον Χουάντερσον. Ναι. Ή το ύψος του βάθους κάνει μια αποκρουσάρα και στην επόμενη χαζεύει και γίνεται το κακό. Ναι. Πες μου ένα γκολ που δεν με σκέφτεται. Σε ποια μάτσα ο Χουάντερσον. Ναι, τούμπα. Ναι. Που του έκαναν τα νεμικά σου τύπα οξύδες. Ναι. Σαν κοριτσάκια σου τάρανε. Ναι. Όταν ο Πάκ δεν έχει την καλή φυσική κατάσταση. Ναι, τώρα βλέπεις ανέβηκε. Έχει βελτιωθεί. Πολύ. Όχι. Σίγουρα, αλλά δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτή η φόρμα. Ναι, θα πάρει και το κύπελο. Το πιστεύεις αυτό που λες. Εσύ πιστεύεις ότι θα σταματήσουν οι διαιτητές θα σταματήσουν μια ομάδα. Εγώ που το δίνει 5 εκατομμύρια μπραφ, χορηγία. Στη Super League τα δίνει. Δεν έχει σημασία. Η γενική εικόνα. Δεν αφήσουν αυτή την ομάδα να θα την τρικλοποδιάσουν. Τόσα να τους ρωτήσει η χορηγία. Πώς. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα περάσει τον Ολυμπιακό για να επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός να μην εγώ χάσει σήμερα από τον πανηγύριζα. Αυτή. Είναι έξυπνη. Για το μάτς του Ατρόμητου. Ξέρεις τι γίνεται. Χρονικά τι προηγείται το Ατρόμητος Ηρακλής. Τι. Η ρεβάνς του Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ναι. Για τον ναι. Ηρακλή αυτό είναι πολύ καλό το σημερινό αποτέλεσμα. Για πες τους παοξίδες τώρα. Τι θέλουν να περάσει ο Ατρόμητος ή ο Ολυμπιακός. Ρώτα τους. Ο Ατρόμητος. Γιατί ο Ατρόμητος. Φοβούνται τον Ολυμπιακό, αυτό τον Ολυμπιακό τον φοβούνται. Κλάνουν πατέρα. Πάντα ο Ολυμπιακός έχει τη φανέλα και το φοβάστε, δεν το συζητάς. Του δημιουργεί τρόμο ο Ολυμπιακός αυτός. Πάντα. Δεν θα γούσταραν να πάρουν τελικό να κερδίσουν. Θες να σου πω που φάνηκε ναι. Ότι ο Ολυμπιακός με τη φανέλα. Τι. Λέγε, μην το διακόπτει. Λέγε. 2-8-2-9. Τι 2-8-2-9. Σάντος. Πρώτη χρονιά, καλή. Ναι. Παίζει ο ΠΑΟΚ τερματίζει δεύτερο στην κανονική περίοδο. Ναι. 8 πόντους διαφορά και παίζει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός είστε με τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο βασικό εξάρι. Ποιο Γιαννάκη Παπαδόπουλο, αυτός που τρέχει σαν το σκυλάκι το λουκάνικο. Πώς έληξε αυτό το μάτς. Το θυμάσαι το παιχνίδι. Ποιος. Που κλώτσε αέρα και ο Χούτος και ο Μουσκλίμοβιτς εκεί και δεν ήξερε ποιος θα βάλει τον γκολ στο τέλος. Αυτό το μάτς είναι το 0-0. Ο Σάββας Θεοδωρίδης σχολίασε τη διαιτησία του αγώνα με τον Ατρόμητο. Τι. Είναι μια ακόμη αγωνιστική που δεν παίρνουμε πέναλτι. Τι πέναλτι ζητάει. Κοίταξε. Κάτι offside και το 4 γεννημένο 34, 5, 6, 7. Αλτσχάιμερ, έχει κάνει. Αλτσχάιμερ. Εντάξει, η φάση ειδικά του Τόνσο, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Που άλλο δεν επηρεάζει καθόλου τη φάση και φαίνεται ότι δεν offside το παλικάρι. Ναι. Πάλι είναι, είναι καθαρή ευκαιρία. Ναι. Τώρα έβαλε αυτό το Ρέτσο αμυντικό χαφ. Δεν ξέρει να μεταβιβάσει τίποτα. Ο Ρέτσο αμυντικό χαφ. Η δήλωση του άλλου, του άμπαλου, του προπονητή του Ολυμπιακού. Και μετά τι κάνει. Είναι ο νέο Μιλιβόγεβιτ. Πρέπει να πουληθεί ο Ρέτσο. Καλά κάνουν. Ναι, ναι. Αν υπάρχει κάποιο ανόητο που θα πουλήσουν το Ρέτσο, άμα θα είναι τους. Πολύ βλάκα σαν αυτό που θα πάρει το Ρέτσο. Το που μαρκάρει με τα χέρια και τα αυτά. Εδώ το σαν Κυριάκο Παπαδόπουλο, δεν θα πουλήσουν το Ρέτσο. Ναι. Που είναι λίγο καλύτερο του Κυριάκου. Είναι. Είναι. Χάφ όμως δεν μπορεί να παίξει. Μπορεί. Σήμερα ήταν κακό. Σαν εξάρι, μπορεί όμως. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, η λατρεία η ποδοσφαιρική μου μπαίνει αλλαγή. Ποιο. Ο Παύλος, ο Κυριακίδης. Ναι. Το γυρνάει εκεί πέρα εσωτερικό χάφ. Πάντα. Δεν το βάζουν μπακ γιατί ο Κυριακίδης. Και κάνει αυτό το κλέψιμο πάνω στον Νικολάου. Τόνσο, μπαλιά στο Λεταλέκ. Ρε Λεταλέκ, βάλτο. Η πιο καθαρή ευκαιρία έγινε από να τρώμε. Γιατί δεν έβαλαν το μαύρο που είσαι στα κύπελο τρομερό. Ποιον μαύρο. Το μαύρο, το καινούριο, το σεντέρφορ. Ο Νταουντά. Ο Νταουντά.
Γιατί δεν έβαλε τον Νταρουντά. Θα παίξει το μάτς το επόμενο. Εντάξει, πολύ μέσα. Θα δούμε τον Νταρουντά. Παθηναϊκός πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Ναι. Ευχάριστα μας εξέπληξε. Ναι. Αν και εγώ δεν θέλω πάνω. Δεν το γουστάρει να πούμε. Τώρα άρχισα να υδρώνω γιατί φοβάμαι το πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο. Ναι. Καλύτερα το πάω ΠΑΟΚ να ηρεμήσω. Ναι. Οπότε θα αποκλειστούν. Πάω Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είσαι. Πάντα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ουδέτερος. Με τη χαρά του ποδοσφαίρου. Με τη χαρά του ποδοσφαίρου. Αλλά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πάντα με το καλό του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, το μπούλο αναστό είσαι λίγο για τον Άρη μας. Φέρε Μαζίνιο να φέρει τη Β' Μπαρτσελώνα να βγάλουμε εμείς το. Ναι. Ακούς λέει φαλακρό πυράγκα. Ποιος το στέλνει, ο Κόντης το στέλνει το μήνυμα. Μαζίνιο, πού το στείλει. Καλές εποχές, ε. Ναι. Τις γουμένες. Τις γουμένες, εκεί λένε ότι τον πήραν 250 χιλιάρικα συμβόλαιο. 200 χιλιάρικα ο Ταυλαρίδης. Πάμε 450. 80 ο Αντρέου. Πω που αρχίζουν οι καλές εποχές να ξαναέρχονται. Ναι. Τι να αυτή. Πόσα άρθρα μπορεί να μπουν εδώ αυτή μέσα. Καλά, σε δύο χρόνια. Θα εφευρεθεί νέο άρθρο. Θα ξέρω, Τσαλτίδη, το πάρουμε τηλέφωνο μετά. Ποιο άρθρο πιστευτικό. Ποιο άρθρο πιστευτικό μπορείτε να βάλετε να φάτε τα λεφτά του παίκτες πάλι. Πω, πω. Γιατί ο Άρης έχει διατριβή στο να τρώει λεφτά του. Βέβαια υπάρχει και άλλη ομάδα ναι. Η οποία κάνει ντοκτορά. Το ομολόγησε σήμερα ο κ. Αναστασιάδης. Διπλό συμβόλαιο στη Λάρισα. Ναι. Άρε κούγια. Ξεκίνησε και εσύ τις ομορφιές. Και ποιον έχει δικηγόρο. Ο Αναστασιάδης. Καλά, αυτό το θυμάμαι, το παρακολούθησα. Ενώ ασχοληθού με τον αδερφό. Σοβαρά. Τον Κωστάκη τον Ταξίδι. Πού πας ρε φουκαρά. Στον Κούγια. Θα σε κατασπαράξουνε ρε. Πού πάτε ρε. Καλά, ο Κούγιας έχει κάνει κι άλλα. Ήρθε παίκτης από την Αργεντινή, του έβαλε στυλό που σβήνει. Φάνηκε ότι είναι 9 και μετά πάει ο Αργεντίνος σε κανένα και λέει: Τι λέει ο Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης διεκδικεί τα μαύρα τώρα, δηλαδή τι. Τώρα τι να σου πω. Δεν μπορεί και να πάρει φράγκο. Καλά, εσύ με αυτά δεν πιστεύει ότι Λάρισα είναι πρώτο φαβορί για φούντο που γίνεται. Όχι. Πώς θα επιβιώσει. Εγώ βλέπω ότι. Η Βέρεια πλέον έχει. Η Βέρεια και η Λεβαδιά νομίζω ότι. Αν και τη Βέρεια μπροστά μου αρέσει. Η φυσική της κατάσταση έχει φτάσει. Πολύ κακή. Στο πάτωμα. Παίζει με 12 ποδοσφαιριστές συνέχεια. Ναι. Έφυγε και ο Μαλόν τώρα ένα ο οποίο ήταν βασικό ποδοσφαιριστή. Ναι. Αυτό ο Βασιλαντονόπουλο μόνο τέρμα δεν έχει παίξει. Ναι, αφού καράσει. Μπακ. Τον έχουν ξεχυλώσει. Κόφτη. Ναι. Αριστερό μπακ, δεξί μπακ. Κόφτη, δεκάρι, εξτρέμ. Το γαροντάκι τον βάζουνε. Έφυγε. Δεν πληρώνει ο μπαμπάς. Τελείωσε η Φέτα Βοσκοπούλα. Η Φέτα Βοσκοπούλα εκεί πέρα. Υπήρχε πάλι στη φανέλα, αλλά εντάξει. Θα είμαι Βέρεια, το είπα και σε περιμένω το Σάββατο. Πού? Να δεις Κόρμπο και Σιώπη. Βέρεια Πανιόνιος. Δεν θέλεις να τους δεις τους παλιγάρους. Λάνσια Ήψιλον. Καβαλίσουμε ναι, το μια χαρά. Ήθελα να πάω στην Ξάνθη αύριο. Γουστάρεις μέσα. Ναι, ήθελα να πάω στην Ξάνθη αύριο, η αλήθεια είναι. Δεν έχω γυμναστήρια, δεν έχω τίποτα. Είχα ένα ραντεβού. Μαζί μέσα. 7.30 αργά είναι το παιχνίδι. Πώς θα βρούμε ένα εισιτήριο, πώς θα μπούμε μέσα. Έχω προσβάσει την Ξάνθη εγώ. Έχεις. Αφού έχω έχεις πολύ καλή συνεργασία. Τι έχεις, συνεργασία. Πολύ καλή συνεργασία. Α, έχεις με αφού τη δουλειά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Και αγαπάω ότι είναι η δεύτερη ομάδα μου η Ξάνθη. Σοβαρά μιλάς. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Πολύ μεγάλη αγάπη. Και για την πόλη. Ξέρεις πώς μου αρέσει εμένα η Ξάνθη πολύ. Θα σε αποθεώσουν, θα σε βάλω μέσα εκεί πέρα στην πλατεία. Εσύ, γιατρέ, μια ερώτηση. Πώς το κρίνεις αυτό. Βγαίνω εγώ, τα βάζω με τους ξανθιώτες, βγαίνει ο κόκκινος τους γλύφει, βγαίνει εδώ ο ακροατής, βρίζει τον κόκκινο. Πάω, δηλώνω άθεος, δηλώνω άθρησκος, δηλώνω ενάντια στο Άγιον Όρος. Πάω να πούμε σε ένα φυσιοθεραπευτήριο που πάει το παιδί αυτό στην Μονή Εσφυγμένου, είναι εσφυγμενίτης. Εντάξει, ο Σταύρος, ο Καρατάσος, πρακτικός. Σκάνε μύτη τέσσερις εσφυγμενίτες. Μου λέει, το ναι, κανονικά. Γιατί είχαν θέματα. Αυτοί κουβαλάνε, κάνουν. Δεν δουλεύουν κανονικά. Δεν είναι τεμπελχανάδες. Και είναι ζηλωτές. Δεν είναι επεξεγέλαση. Σκληρή. Μου λέει, άμα λέει, γιατί χτύπησε το κουδούνι. Γραπτόπουλε λέει, άρχισε να υδρώνει αυτός. Ρε Γραπτόπουλε λέει, εσύ που είσαι άδειος, μην τους πεις καμιά κουβέντα. Λέει, γιατί λέει, αυτοί είναι και φανατικοί. Λέει, εμείς έχουμε κανένα επεισόδιο. Χαζόσαρε, λέω. Είναι δυνατόν εγώ επειδή είμαι αντίθετος και μπαίνουν οι εσφιγμενίτες και ήταν ακροατές μας, ρε. Έξω όταν βγαίνουν οι άνθρωποι και τα λοιπά, γιατί μέσα δεν περνάει τίποτα εκεί μέσα. Δηλαδή είναι... Και ήταν και από παλιά ακροατές και τα λοιπά. Και λέει μπράβο Ραπτόπουλε, λέει εκείνο το βουβάλι το κόκκινο πώς τον αντέχετε. Μα αυτός λέει είναι δικό σας άνθρωπος. Ναι, λέει. Και τα βάζει με τους εσφιγμενίτες ο κόκκινος εδώ και είναι με τον Αλφα Ρωμαίο. Εντάξει, με τον Βαρθολομαίο. Ναι. Και... Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω μέσα και... στα εκκλησιαστικά. Ούτε κι εγώ μπαίνω, αλλά επειδή τους χωθήκανε να πούμε πολύ, τους στήριξαν να μου κατάλαβες. Ενώ ο κόκκινος πήγε με την εξουσία. Έχει εμφύλιο εκεί πέρα στο Άγιο Όρος μέσα, δυνατό. Ναι. Θέλω να τους φάνε λάγανο, αυτοί είναι και γομάρια να πούμε και μάχη. Υπάρχει μαρμίτα από πίσω, λογικά θα υπάρχει. Αυτοί δεν παίρνουν επιχορήγηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση
Ρίχνει μαρούλια πάνω στο Άγιον Όρος για να παλαιώσει και τέτοια. Παίζει χρήμα χοντρό. Εντάξει, αφού υπάρχει πολιτική κληρονομιά, λογικό το θεωρώ. Ναι. Και οι εσφιγμενίτες δεν γουστάρουν να την πάρουν και τη λένε στον Βαρθολομαίο ότι γιατί συμψάλλεις να πούμε με τον, με τον Πάπα και ιστορίες και τα λοιπά και έχουν θέματα χοντρά. Πέταξε μια μολότοφ εκεί, ένα σου βάλαν 20 χρόνια λίγο φυλακή. Έλα, πάρε με λίγο μπορεί. Άντε, εσύ να είσαι τώρα δικαστικό επιμελητή και αστυνομικό, να πάρε να κάνει να φάει τον καλό γύρω μέσα. Αυτέ είναι ιστορίε οι οποίε. Φιλώνω τρει μέρε άρρωστο, ξέρω εγώ κτλ. Και λέω, α πάει κανένα άλλο μέσα. Άσε ρε που θα μπω εκεί. Είναι δύσκολη ζωή του μοναχού. Τι είναι? Του πραγματικού μοναχού. Πραγματικού μοναχού, ναι. Είναι πολύ δύσκολη. Το να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να μην έχει επαφή με τον έξω κόσμο. Ναι. Είναι απίστευτο. Τρελαίνεσαι. Τι τρελαίνεσαι. Ενώ σε αυτόν τον κόσμο δεν τρελαίνεσαι. Εντάξει, είναι διαφορετικά. Η επαφή, η ανθρώπινη είναι το κάτι διαφορετικό. Τι ανθρώπινη επαφή, μωρέ, ένα ρουφιανεύει τον άλλον. Τι ανθρώπινη. Εντάξει, η καλή παρέα είναι. Ποια καλή παρέα, με τον που θα στρίψει τη γωνία, ούτε ο ρουφιάνο θα λέει και τα λοιπά. Μόλι τρίψει. Γεια σου, Κώστα, από φίλε μου και τα λοιπά. Μόλι τρίψει. Α, εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα για τη δουλειά μου, ε. Ναι. Τι, πώς, εκπαιδεύτρια σκύλων, βλέπω εδώ πέρα. Ποια είναι στο λιμάνι κάτω. Πώ τη λένε. Ειρήνη Γιαλούρη. Η Γιαλούρη τι είναι αυτή. Αυτή που έλεγε τον Ποντίκι. Να, τακ. Εδώ. Αυτή εδώ είναι. 360 μοίρε. Όχι, αυτή είναι δημοσιογράφο. Α, μετά. Τι κάνει η Γιαλούρη, στο Τελωνίο δεν είναι? Ναι, εκπαιδεύει σκυλιά. Μπράβο. Ζωοκτηνίατρο είναι σε και σένα? Όχι, εκπαιδεύτρια. Δεν είναι εκτηνίατρο. Μπορεί να εκπαιδεύσει το σκυλί και χωρίς να είσαι εκτηνίατρο. Όχι. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν απαιτεί να τελειώσει την κλινική. Μπορεί να εκπαιδεύσει κι άλλο ζώο, δηλαδή η κυρία Γιαλούρη. Συγκεκριμένα ασχολούνται με σκυλιά. Δηλαδή τον κόκκινο που είναι γουρούνι μπορεί να τον εκπαιδεύσει. Εντάξει, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό φορέα ο οποίο να σε κάνει εκπαιδευτή σκυλιά. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι. Ναι. Ακόμα στα σπάργανα είναι κάτι καινούριο, πολύ καινούριο. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Και εσύ είσαι εκπαιδευτής? Όχι, εγώ δεν εκπαιδεύω. Τι? Εντάξει, είναι ένα αντικείμενο το οποίο υπάγεται στην κτηνιατρική επιστήμη, μελέτη συμπεριφορά των ζώων. Αλλά είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το κάνω εγώ. Ναι. Αν βλέπω προβλήματα συμπεριφορά, ναι, θα τα διαγνώσω τα λοιπά. Μήπως υπάρχει ψυχοπαθογένεια, αλλά ως εκεί. Ψυχοπαθογένεια? Ναι, υπάρχει, ναι. Στο σκύλο? Εννοείται. Πώς δηλαδή, εκγενετής? Όχι, εντάξει, είναι τι κάποια προβλήματα του ανθρώπου. Δηλαδή, ο σκύλος που περιμένει περίοδο έχει νεύρα, καυγίζει περίεργα, κάνει τι. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα που δεν έχει φυσιολογική συμπεριφορά. Δεν κοινωνικοποιείται σωστά, ναι. Φοβάται πολύ, ναι. Δεν αποδίδει συνεργασία. Ναι. Μπορεί να οφείλεται αυτό το πράγμα σε κάποιο πρόβλημα σωματικό. Πρέπει να το διαγνώσει. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα μέσα σε κάποιο δοντάκι και πονάει στη, όταν δαγκώνει. Α, έχει πολλά θέματα. Έχει οδοντιατρίο σκύλων και τέτοια. Εννοείται. Αυτά κάνουν πάλι κτηνίατροι. Πάψε, ρε. Εννοείται. Τι λένε, η σωματική κοιλότητα είναι το κυριότερο όργανο του σκύλου. Και πιο δύσκολη η ιατρική στο σκύλο επάνω. Δεν μιλάει ο σκύλος, δεν λέει τίποτα. Δεν μιλάει, ενώ το βόδι το βάζει κάτω, λέει πονάω. Πονάς, κύριε, το στομάχι μου. Τι έφαγες? Κόκκινος. Πήγε, έκανε εξετάσεις ζαχάρου και το βρήκαν ζάχαρο 10 τόνους. Τι είχε κάνει? Είχε φάει ένα πόλ προφιτερόλο ηλίθιες και πήγε και έκανε μετά εξάρτηση. Λέει, τι φάγατε, κύριε? Ένα πόλ προφιτερόλο. Αυτά μόνο ο Γρηγόρης, αμίμητος. Έφαγε 4 τόνους αντιγύη, εκείνο το κερασάκι που ήταν σαν το βυζί της Γιάννη, να πούμε. Πόσο πήγε γλυκόζι? Ξέρω εγώ πόσο πήγε γλυκόζι. Του λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, 3-4 μέρες λέει, κάνε μια φυσιολογική διατροφή και άλλα. Πήγε μετά, βγήκε κανονικός. Πήγε, πού το έφαγε? Εκείνο το ψωμάκι, λέει, του έφαγε 6-7 ψωμάκια από το. Το πότε το έκανε αυτό, πρόσφατα? Πρόσφατα. Όχι, έχει 3-4 χρόνια. Εντάξει. Φαλακρέ, έχω ζάχαρο. Αποκλείεται εδώ. Τι έφαγε? Έφαγα, λέει, ένα τόνο προφιτερόλο. Αυτά τα μεγάλα τα μπόλ να πούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να μιλήσει. Σιγά-σιγά. Υπάρχει κάτι για τα σκυλιά για να μην μου κατουράνε τον τοίχο, λέει ένα. Γιατρέ, είμαι πρώτα αντιολυμπιακός και μετά ΠΑΟΚ. Κομπλεξικός είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα. Εύχομαι να περάσει να το συναντήσω ημιτελικό ή τελικό. Είναι σωστός όμως, γιατί βγάζει συνέστημα. Βγάζει ένα ωραίο κόμπλεξ. Λέει, γουστάρω, καλά, αυτό που πάθα προχθές είναι απίστευτο. Έκανε και λίγο μια φασαρία, σου έμοιασα. Πού, τσακώθηκες? Σε σπορ καφέ. Πάμε μια παρέα Ερακλειδέων. Πού, Δευτέρα βράδυ. Βρεθήκατε πού, είχατε με το Google. Εκεί που είχαμε πάει την άλλη φορά στο Ερακλής Πανέλο, να δούμε τι. Λεβαδιακός Πλατανιάς. Mm. Τι σου κάνει ανάγκη της επιβίωσης. Βλέπεις τέτοια μάτς. Πάμε εκεί, βλέπουμε δύο 65χρονους με αρτηριοσκλήρηση παοξίδες να βλέπουν το βόλι το αδιάφορο. Κάτσε, ρε φίλε, πώς θα είναι. Να έχει μια νόβα εκεί το μαγαζί και να έχει κάτσει και να έχει παραγγείλει. Και να έχει πάει και tie break. Έκανα μια μανούρα που τη γούσταρα. Γιατί ο άλλος κάθεται και βλέπει τώρα. Δεν ήξερε καν τους κανονισμούς, ρε ο άλλος. Και το βλέπεις. Εντάξει, ρε. Απίστευτο. Ο παδός να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Του λέω, ξέρεις τι θέση έχει στη βαθμολογία. Πού κρίνεται το πρωτάθλημα? Κρίνεται τίτλος? Τι είναι κανονική περίοδος? Τι λέει, τι είναι αυτά? Έπεσε κλάμα όμως. Μα δικήσαν με κάνα. Καλά, εντάξει, αυτά είναι κλασικά. Επικοινωνιακά τερτύπια. Γιατί τα κάνουν μόνο με τον Ολυμπιακό αυτά και όχι με τον Παναθηναϊκό? Πουλάνε περισσότερο.
Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με παίχτη διαγώνιο που έπαιζε επί τρία χρόνια beach volley και έριξε τον Παναθηναϊκό στο Ταραφλέξ. Beach volley. Με το ζουπάνι. Σοβαρά, μιλάς. Τόσο καλά πήγε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το βόλι μεταξύ μας είναι άστο. Ναι. Και ναι. Πήγε το μάτς καλά, στοιχηματικά, θα πω εγώ. Λοιπόν, το Σάββατο θα πάρεις εφημερίδα αφού δεν είσαι ΠΑΟΞής, αλλά θες να δεις τον ΠΑΟΚ με τη Σάλκε. Παίρνω και εισιτήριο, δεν χρειάζεται να πάρω την εφημερίδα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στα περίπτερα, ξυπνάμε το πρωί, πίνουμε το φρέντο μας και γρήγορα πάμε. Πότε βγαίνουν για τον απλό κόσμο τα εισιτήρια? Πώς? Για τον απλό κόσμο. Τι απλό κόσμο? Για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει διαρκείας, δεν έχει τίποτα και θέλει να πάει να δει το παιχνίδι. Βγήκανε, μου φαίνεται. Νομίζω ότι έχουν βγει. Νομίζω μια εβδομάδα νωρίτερα. Ακόμα δεν. Στο μάτς εδώ δώσαν προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν διαρκείας. Ναι, μόλις τελειώσουν αυτοί των διαρκείας, θα ανοίξουν και τον απλό κόσμο. Δεν τελειώσαν ακόμα. Ακόμα όχι. Ναι. Αυτό λέω, πότε ανοίγουν για τον απλό κόσμο. Αυτό το Σάββατο πάντως η Μέτροσπορ προσφέρει εντελώς δωρεάν 50 εισιτήρια του αγώνα πάω σε τι προσδόκιμο έχει. Προσδόκιμο, λέω τις λέξεις και σου θυμίζω τον Πολάκη. Πολάκη, άμα θέλω αλέφαντος. Τον είδα εκεί στο. Στην εκπομπή. Είχε δίκιο ο Αλέφαντος πάνω σε θέματα πυγμαχίας πάντως. Εντάξει, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, για τα σκυλιά να μην κατουράνε τον τοίχο, ναι. Υπάρχουν μέθοδοι απευαισθητοποίησης. Τι θα πει αυτό? Υπάρχει μια συμπεριφορά στην οποία δίνεις αρνητική πρημοδότηση. Δεν το κατάλαβα, γιατί. Τι πρημοδότηση, το σκύλο. Αρνητική πρημοδότηση, έτσι λέγεται αυτό. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή την ώρα που κάνει αυτή την ενέργεια, επειδή ναι. Συνδυάζει ένα δυσάριστο ερέθισμα. Και το επαναφέρει στη μνήμη του σκύλου κάθε φορά που πάει να κατουρίσει τον τοίχο και θα το σταματήσει σιγά σιγά αυτό. Πάντως ο σκύλος έχει συμπεριφορά κανονική, εγώ αυτό ξέρω. Έχει δηλαδή, τη μήνυ εκεί και η μήνυ, σε τρελαίνει. Η μήνυ όταν, ας η πονηριά της είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη, ναι. Η μήνυ όταν δεν είμαι εγώ στο σπίτι και τρώνε οι γυναίκες του σπιτιού δεν πάει κάτω από το τραπέζι. Μόλις έρθω εγώ να φάω, να πούμε, έρχεται από κάτω. Και περιμένει να φάει, γιατί μόνο εγώ τη δίνω. δεν της κάνεις καλό βέβαια. Τη δίνω λίγο, δηλαδή λίγο μακαρονάκι άμα φάει. Δηλαδή, γενικότερα πώς είναι, έχει. Κροκέτα τρώει κανονικά. Ποικιλία τροφών όχι ιδιαίτερα μεγάλη, δεν κάνει γιατί ο σκύλος έχει πολύ απλό γαστρικό σωλήνα και δεν είναι στον άνθρωπο. Ναι. Τι να τρώει δηλαδή. Δεν είναι κόκκινος. Ναι. Να τρώει τα πάντα, πανφάγος. Ναι. Έχει περιορισμένη γκάμα τροφών που μπορεί να. Δεν το δίνεις, ας πούμε. Εντάξει, όχι, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή φασολάκια να μην το δίνω, δηλαδή. Όχι, δεν κάνει. Εντάξει. Γλυκά δεν τρώει καθόλου, δεν κάνει. Και έτσι δεν πρέπει, εννοείται. Ναι. Ριζόβαλα και τέτοια που κοπανάω εγώ καμιά φορά δεν κάνει. Έρθει, ζητάει όμως. Η γεύση είναι η γεύση. Γεύση έχουν και τα σκυλιά. Το θέμα είναι πώς αξιοποιούν την τροφή. Ναι. Και αν προκαλεί δυσαπορρόφηση, τη σκυλιά. Αν κατουρίσει μέσα στο σπίτι, αυτό τιμωρείται. Πάει κάτω από το κρεβάτι και κρύβεται. Ξέρει ότι έκανε μαλακία και. Βλακία, συγγνώμη και. Ναι. Ξέρει, ξέρει, συμπεριφέρεται, ναι. Πώς νιώθεις τώρα με τη μήνυ μέσα στο σπίτι? Είναι φίλοι μου, αλλά επειδή ζουν λίγα χρόνια τα σκυλιά. Είμαι πολύ συναχωρεμένος. Αυτό θα σου ζήσει 10-11 χρόνια το πολύ. Είναι φίλη τέτοια το κανισάκι. Όχι, ρε, δεν είναι. Και 15 φτάνει. Τα μικρά είναι γιατρές μου παραπάνω. Λίγο παραπάνω, ναι. Λίγο παραπάνω. Το λαμπρατόρ ζει λιγότερο. 10-11 χρόνια. Το λαμπρατόρ πάει 12 χρόνια. Εδώ πάει 15. Έχω το κανισάκι 18 χρόνια, ρε. Τέτοιο. Κανισάκι. Αμπέ. Μαύρο, άσπρο. Μαύρο. Μαύρο 18 χρόνια. 18 χρόνια. Και δεν έτσι, αρκετά. Βέβαια. Έπαθε τα μάτια του να πούμε. Καταράκτη, δεν έβλεπε στο τέλος. Και πέθανε. Την πήγα στο Χατζινάκο, πάμε, την πάτησε μια ένεση, πάει. Κλάματα, ιστορίες. Τι θάψαμε. Καλά. Πόσες ευθανασίες έχουμε δει σε αυτή τη ζωή. Τι θάψαμε και τα κανονικά και τον άνθρωπο πρέπει να τον κάνουν. Βογκάει, κάνει ράνι, θέλω να πεθάνω, με το θέλω να πεθάνω, τραβάς μια ένεση και, και τελειώνει. Τραβάς τα καλώδια και τέτοιο. Τι είναι αυτό το βιολί, το να αφήνει τη ράνα, είναι, δεν πάει άλλο. Όχι, λέει για θρησκευτικούς. Σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η ευθανασία. Μαγκιά έκανε ο αυτός. Πώς το λέει. Ο Βέλιος. Πήγε εκεί, πλήρωσε 10 χιλιάρικα, τελείωσε. Παπεθάνω με αξιοπρέπεια. Όχι ακατουργέμαι, όχι θα κάνω, όχι θα κοιτάω το ταβάνι. Πολύ ωραίο ο Βέλιος. Βγήκανε οι θρησκόμαγκες να πούμε. Χαλά το μαγαζί. Σκέψου και οι βίες που δεν γίνονται, τρισάγια από εδώ από εκεί. Ποια τρισάγια. Όλα αυτά. Τι. Νημόσυνα. Μαγαζί είναι. Κονόμα είναι, ρε. Αυτό ακριβώς, μαγαζί φυσικά, είναι. Φυσικά. Αυτές αγλαμάρες. Τον πέταξες μέσα, πάει τελείωσε. Σκοπός είναι. Όσο ζει ο άλλος να το βοηθήσει όσο μπορείς. Πέθανε τελείως. Τι βλακίες, τριήμερα, εννιάμερα, κολόσογα, ιστορίες, δρόγια, ιστορία. Έχεις δει τσακωμού σε κηδεία? Τσακωμού σε γάμους έχω δει πιο πολύ. Σε κηδεία. Σε κηδεία είδα, ήταν παντρεμένος ο άλλος, είχε γκόμενα. Η γκόμενα με τη γυναίκα κάνανε διαγωνισμό ποια θα κλάψει πιο πολύ. Περιουσιακά μέσα στοιχεία γιατί ποιος θα φάει την περιουσία σε τέτοια φάση. Πάλι όταν υπήρχαν περιουσίες. Τώρα δεν έχει τέτοια θέματα. Λοιπόν, σε γάμους όπως έχω δει. Οι μεγαλύτεροι καυγάδες γίνονται πού? Σε βαφτίσεις. Καλά, και. Έρχεται το ανακολόσογο από τη μια, τραβάει το ανακολόσογο από την άλλη.
πώς θα βγάλουν το παιδί. Άσε που διαλύουν και το ζευγάρι, γιατί αρχίζουν να μπαίνουν στη διαδικασία. Εμένα ο μπαμπάς μου με έδωσε το αυτοκίνητο και εμένα η μάνα μου με έδωσε το χωράφι. Ναι, αλλά εμένα με έδωσε και αυτό και τα λοιπά. Όχι, σε βοήθησε στη δουλειά και τα λοιπά. Πιο πολλά έδωσε ο δικό μου, θα βγει Μανώλης. Εγώ είχα ένα φίλο που τον έλεγα Παυλιδάκη, Πέτρο, Κωνσταντίνο, Νίκο, Παύλο, 6-7 ονόματα. Του λέω ρε Παυλιδάκη, έλα εδώ. Χρόνια αυτό, πριν 30 χρόνια. Γιατί σε λένε, λέω, Κωνσταντίνο Παυλιδάκη, Πέτρο, Παύλο, Νίκο κτλ. Πήγα λέει να με βαφτίσουνε, άκου να δει, αλήθεια είναι αυτό. Πήγα λέει να με βαφτίσουνε, ο παπά ήταν τρελό, αλεφαντίαζε να πούμε, είχε μπαρκουλίτιδα να πούμε. Πώ θα βγάλουμε το παιδί, Κώστα, φώναζε μια. Πανόλη, Παύλο, καλά, βέβαια, κολόσο να λέει, ακόμα τώρα ασχοληθώ μαζί σα. Πέτρο, Παύλο, Νίκο, Πέτρο, Κώστα, Παυλιδάκη. Τέσσερα ονόματα. Έγινε αυτό τέτοιο σκηνικό. Μπράβο. Τσακώνονται πώς θα βγει το παιδί και τα λοιπά. Το πρώτο το δικό μου, το δεύτερο δικό σου. Και την καλύτερη δουλειά την κάνουν να πούμε τα ζευγάρια. Λένε τον πεθερό Γιώργο και τον Κώστα τον μπαμπά και βγάζει το παιδί όμηρο. Σκίζει και του δύο. Μπάτε στο διάλογο. Πάγα μαλώνει όλα. Τι όνομα θα βγάλει. Θα το βγάλω Έκτορα, θα το βγάλω Ναβουχοδονόσορα, θα το βγάλω. Ο Ρονός τι έκανε Γιάννη. Πασχάλη, ναι. Για σένα να βγάλουν Πασχάλη. Ναι. Μαλώνα μεταξύ του. Και λέει Γιάννη. Το δικό του. Και τον έβγαλε Γιάννη. Εντάξει. Κολόσογα των κολοσόγων. Μετά πάνε να πούμε και στα τραπέζια. Άντε τώρα να βάλει. Τον ένα τον κερατά, ο οποίο δεν είναι μαλωμένο, μαλωμένο με τον άλλον. Η άλλη η στραβοκάνα, η πλατιπόδα, η πόντια. Που, με την άλλη που. Α, δεν τραβούν τρομερά. Εγώ έχω την κυρία Μέρη. Έχει την Πορφύρα εδώ και πελάτησα στο Μετρόπολης. Λοιπόν, μου λέει: κοίταξε να δεις, είναι 70 χρονών γυναίκα. Λέει: ξέρεις κάτι, πρέπει να τους δεις. Λέει: να τους δεις τη μάπα τους. Και πες το ζευγάρι και λέει: πού θέλετε να καθίσει το ένα σόι, τους βάζεις από εκεί. Σαν τις οργανωμένες κερκίδες να πούμε. Δεν πάει να βάλει τους παοξίδες με τους αργιανούς να κάτσουν. Θύρα 3 με θύρα 1. Εκεί μπορεί να τα βρούνε. Θύρα 3 με θύρα 1 που οι άλλοι είναι προνομιούχοι και οι άλλοι είναι φουκαράδες. Άρα λοιπόν υπάρχει κοινωνική αυτή. Άρα στις βαφτίσεις γίνεται το παιδί. Στην κηδεία τι να γίνει. Το πετάς μέσα να πούμε, κάνεις πως στεναχωριέσαι. Τραβάει και ο κόκκινος 6-7 τσίπουρα να πούμε, κάνει το στεναχωρεμένο. Σε κηδείες τσίπουρα. Ο κόκκινος. Τα πεταξιά τα έχει κάνει, ρε φίλε. Τα μπραντί. Τα έχει σκίσει. Και ξέρεις, άμα πίνει, κοκκινής γίνεται σαν τον Άγιο Βασίλη. Και αρχίζει και φωνάζει. Βρίζει, φωνάζει. Αυτά, αυτή είναι. Δεν τον έχει δει. Ασύλληπτος. Χτυπάει τα χέρια αυτό και τα λοιπά. Ακούνε οι άλλοι γύρω, αφού εγώ. Εγώ που είμαι extreme τύπος, νιώθω άσχημα, γίνομαι ρεζίλι. Δηλαδή, ντρέπομαι εγώ. Φαντάζεσαι λέω τι σοου. Πίνει τρώει περισσότερο. Όχι, στο φαΐ είναι μετρημένος. Και είναι και καλοφαγάς. Δηλαδή θα φάει αργά, θα προσέξει, δεν θα τρώει πώς το λέω. Προχθές πήγατε στην αίθουσα, τι έκανε. Πού σε πήγε. Ήταν πολύ αυτός. Δεν φάγατε κάτι εκεί πέρα. Εκεί ήταν σοβαρός αυτός και τα λοιπά. Μετρημένος. Δεν πήγατε σε καμιά ταβερνίτσα. Μόλις γυρίσαμε εδώ και πήγαμε εδώ στο Ματζαβίνο. Στην πότσα. Μόνοι σας πήγατε. Όχι, ναι, με τις γυναίκες, το παιδί, εγώ το σκύλο. Και ο σκύλος μαζί στην Έδεσα. Μα τον αφήσω ρε το σκύλο, μαζί θα τον πάρω. Άσε που πέθανε το ψάρι μου. Πέθανε ο Αλέκος, τον βρήκα μέσα στο αυτό στη λίστα. Άσε, στεναχωρέθηκα, είχα κηδεία. Τον έχω στην κατάψυξη, δεν ξέρω τι να τον κάνω. Τον έβαλε σε κάτι μαστίχες τη μωρόλ μέσα. Και λέω την Ευγενούλα, τι θα τον κάνουμε. Αυτό βάζει τον λέει, καλό είναι, όμορφο είναι κτλ. Εν τω μεταξύ στην πολυκατοικία έχουμε μια γλάστρα η οποία δεν έχει φυτά. Λέω να τον χώσουμε, λέω κάτω από εκεί, να τον θάψουμε να τον κάνουμε και μια κηδεία. Έχουμε και μια αυλίτσα πίσω κτλ. Ναι, να το θάψει γιατί μαζί σου ήταν ζωάκι. Ήταν. Τι έγινε, την πεθεράζω, γιατί θάψει, ξέρω εγώ, τη θεία σου. Τι έγινε, γιατί η μεγαλύτερη αξία έχει το ψάρι να πούμε από τον. Το άνθρωπο από το ψάρι να πούμε. Το ψάρι δεν μιλάει, δεν λαλάει. Λέγε γιατρέ, συνέχισε. Τι να πω. Ναι. Λοιπόν, αυτά περί κοινωνικών γεγονότων. Ναι, το κοινωνικό μετράει πάντα. Ναι. Οι περισσότεροι καυγάδες γίνονται στις βαφτίσεις. Στους γάμους, άλλο πάλι ετούτο. Χαμός μεγάλος. Χαμός μεγάλος. Α, παντρευτείς πότε την έκατσες. Σου πω εγώ στους γάμους. Όταν παντρεύει την κόρη του άλλος, μες στα μούτρα. Αλλά το ελέγχει. Ο παπάς την κόρη. Ο παπάς την κόρη το ελέγχει κάπως. Έχει μια πίκρα, έχει μια. Το κτλ. Οι άλλες οι καριόλες που παντρεύουν το γιο. Μίσος μεγάλο, μούτρα αυτά, πάρε 60 γάμους. Πάνε στο φωτογραφείο κάτω στις αθλητές. Θέλω 60 γάμους. Να δεις αυτή που παντρεύει το γιο. Μούτρα! Πίσος! Σχύλι αυτό σουφρωμένα! Ψεύτικο γέλιο! Άπα! Χαμόν! Με κοιτάζε, Χαϊβάνη. Με κοιτάει. Οι βασιλόγερες και ρόβας είναι εκεί. Είναι πιο σκληρά τα αερόκραμα. Α, θέλεις διάλειμμα? Α, και εγώ αυτό. We'll be right back.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο κλασικό 23-10-90-90-90. Πρώτα του πάω ξύλι. 98-80-90. Να ρωτήσουμε. Κάτσε να ας περάσουν την Ξάνθη πρώτα. Την πέρασαν την Ξάνθη. Δεν την πέρασαν. Εγώ πιστεύω πως όχι. Έλα ρε γιατρέ τώρα. Φοβάσαι το Τριάδη και το Σολτάρι και το Βασιλιάδη. Ξάνθη έκανε εξοικονόμηση δυνάμεων προχθές. Άλλο αυτό. Δεν φόρτσαρε γιατί θέλει να φορτσάρει αύριο. Ναι. Να το ξέρεις. Θέλει το κύπελο, Ξάνθη. Το θέλει, ναι. Το θέλει. Είναι πολύ πιο εύκολο να διεκδικήσει το κύπελο. Ναι. Που είναι πιο λίγοι αγώνες από το πρωτάθλημα. Πλάκα κάνεις. Όχι, δεν είναι πλάκα. Καμία πλάκα δεν κάνω. Πάμε στην Ξάνθη. Είναι δύσκολο το μάτς αύριο. Ποιο? Είναι πολύ δύσκολο το μάτς στην Ξάνθη. Έχει ένα καλό πακ ότι ο πιο δημιουργικός παίκτης στα χάφ της Ξάνθης έχει τιμωρία. Ο Ντελούκας. Είναι τιμωρημένος. Αμυντικό χάφ είναι. Πιο οχτάρι. Δημιουργικός. Μήπως Σιδηρόπουλος ήταν λίγο υπέρ πακ προχθές και απέβαλε Ντελούκας. Πονηρός είμαι. Όχι, δεν ισχύει κάτι. Πονηρός. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ. Ωραία. Θέλω να σου εκφράσω το πρόβλημα ενός φίλου μου, να μου πεις τη γνώμη σου, τι να κάνει, τι να τον πω. Πρόβλημα έχει. Ναι, ναι. Μεγάλο. Εντάξει, δεν το λες και μεγάλο. Ναι. Αλλά αυτόν τον ενοχλεί πολύ. Είναι και λίγο ευαισθητούλης, έτσι κλαψιάρης και. Παοξίζησε. Όχι, ο φίλος μου νέος, γι' αυτό ναι, για το κλαψιάρης, ναι. Η γκόμενά του λέει ότι θέλει να βγει με τον πρώην της. Και αυτός να την αφήσει, για να με την αφήσει. Εμείς του λέμε όχι, αλλά αυτός να μην της χαλώσει χατήρι και κάτι τέτοιο. Για τι ηλικίες μιλάμε. 19, στα 20. Ρε μωρά είναι, να την αφήσει να δουλέψει, να βγάλει κανένα χρήμα. Τι πρώην μωρό είναι η γκόμενά του, αλλά μωρό είναι και για τον πρώην, οπότε. Εντάξει ρε φίλε. Αυτές οι ηλικίες δεν έχει στεναχώριες. Αναλώσιμοι μας αυτές τις ηλικίες. Άμα την κάνει καυγά, μην πας και τα λοιπά, πάει τελείως. Ναι, θα αρχίσει, δεν μου είσαι εμπιστοσύνη και έτσι κι αλλιώς. Θα πάει ο πρώην, άστο ρε. Δεν μου λες, είναι οικονομικά ανεξάρτητο το παλικάρι. Στηρίζεται στα... Είναι, έχει, εντάξει. Όταν λες έχει, τι εννοείς έχει. Κανονικό, δεν έχει πρόβλημα. Άσε τα σάλια γιατρέ, άκου εδώ φίλε. Θα την πει να βγει, και να της πει, εντάξει η γλυκιά μου και εγώ θα βγω και θα συναντηθούμε αύριο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα. Άκου εμένα ρε! Μην βιάζεσαι. Άκου εμένα ρε! Τα γάρι μην είσαι, εμένα θα ακούσει. Θα πει αυτό, θα τον πει να την πει. Ναι, κορίτσι μου, ναι, γλυκιά μου, να βγει οπωσδήποτε. Θα βγω κι εγώ εκεί. Θα βγω κι εγώ. Πού θα πα, θα βγω κι εγώ. Δεν θα την πει. Αυτό τώρα βγει, δεν βγει, θα πει ότι βγήκε. Λοιπόν, επί μια εβδομάδα θα το ρωτάει πού ήσουν, πού βγήκε. Δεν τη λέει. Βγήκα. Και μάλιστα. Το επόμενο ραντεβού θα τη το ακυρώσει και θα την πει θα ξαναβγώ. Πού θα ξαναβγεί. Ράκου να σε μάθει, ρε, μην την πηδήξω. Θα την πηδήξω πρώτα, ρε, βλάκα να σε προλάβω, ρε. Άντε, πες. Βιάζεσαι, ρε, που βιάζεσαι. Άμα τον αφήσουμε να την πηδήξω πρώην, άκουμε να μάθει. Ακού. Ναι, ναι. Άκουδο. Θα τον πει να την αφήσει να πάει, δεν αγκρινιάξει καθόλου και θα τη πει και εγώ θα βγω. Πού θα ναι, πας, έτσι. Θα σου πω αύριο. Δεν θα λες. Άκουρε, ναι. Θα βγει αυτή. Θα την κουτουπώσει, θα την κουτουπώσει, δεν ξέρω τι. Μόνο που θα νιώσει η άλλη ότι θα βγει και ο άλλος, θα ξενέρωτη με τον πρώην. Μπήκες. Δεύτερον, τρίτον. Μπήκα. Άκου, τρίτον. Ακούω, ακούω. Με το που θα βρεθούνε, θα τον πάρει τηλέφωνο και τα λοιπά. Αυτή, αυτός δεν θα πάρει. Θα τον πει να βγούμε, θα πει ναι, αλλά όχι αύριο, σήμερα έχω δουλειά, έχω να βγω. Πού θα βγεις, τι θα κάνεις, θα σου πω μεθαύριο. Αόριστο.
ξέρει σε 10 μέρες θα κάνει αυτή. Θα κυνηγάει να βρει που είναι αυτός και γιατί ας πούμε που ήταν και τι έκανε. Άντε γεια σου, κορόιδο, επόμενη γραμμή. Καλά τα λέω. Σωστός. Ε βέβαια, επόμενος κύριος. Το μυστήριο δεν ξέρει. Καλημέρα. Γεια σου παιδιά. Νάτος. Καλώς τον. Παλιός, ξέρει. Είναι ο Βασίλη, καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, και εγώ είδα τον Παναθηναϊκό σήμερα, για πρώτη φορά μου άρεσε και μου άρεσε αυτός ο Εμπουκού. Εντάξει τώρα και αυτός ο Κότσιρας για δεξί μπακ. Για τραγουδιστή. Εντάξει, αλλά μου, η ομάδα είχε διάθεση, έτρεξε. Είχε διάθεση. Αλλά επειδή είδα τον Αστέρα Τρίπολης και με την ΑΕΚ δεν έκανε ούτε μία τελική και έχασε δια περιπάτου. Όπως σήμερα διασύρθηκε από αγή 4. Στα μόνα παιχνίδια που έπαιξε καλά, δηλαδή που φάνηκε, ήταν... Με την ΑΕΚ στην Τρίπολη, με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη, με τον ΠΑΟΚ στην Τρούμα. Με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ. Διακρίθηκε αυτός ο Μανιάς. Ωραίο σεντερφόρ. Λοιπόν, ναι, διακρίθηκε. Εντάξει, μια ομάδα που πήρε και κληθυντικού λοιπόν, αστέρα. Είδα και τον Ολυμπιακό. Ναι. Με Ρέτσο αμυντικό χαφ χωρίς δεκάρι και με τον το πιτσιρικά έξω αριστερά. Το πώς το λένε, το πιτσιρικά τον χαφ, τον βάζει, τον Μανθάτη είχε. Μανθάτη Ανδρούτσο είχε. Τον Ανδρούτσο τον είχε στη γραμμή. Λοιπόν, αυτή είναι την βλακεία που κάνει αυτό συνέχεια, να μην χρησιμοποιεί τη βασική σύνδεση της ομάδας και μετά να τρέχει και να μην φτάνει. Εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Εγώ την καταλαβαίνω κύριε Κώστα. Εγώ καμιά φορά δεν είδα Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Διέξω τον Ανσαριφάρ, καθόλου τον... Αυτές οι ομάδες έχουν αρρώστρα που λένε τον Τζόρι. Παίχτης για το πρωτάθλημα, παίχτης για το κύπελο, παίχτης για την Ευρώπη. Το ρόστρο το μεγάλο το χρησιμοποιούν έτσι. Δηλαδή δεν αλλάζει η φιλοσοφία. Τι να κάνει, να βάλει το Σεμπά. Ο Ολυμπιακός είναι εξασφαλής τον τίτλο. Ο Σεμπά, που ήταν η βασική επιλογή, έπαιξε με τον Ηρακλή. Η βασική δεκάδα του Ολυμπιακού ήταν με τον Ηρακλή. Το σημερινό μάτς ήταν, ας μπουν, ξέρω εγώ, και ο Ρέτσος, Μανθάτης. Να δεις ότι στον επαναληπτικό θα παίξει κομπλέ. Θα ξεκινήσει κομπλέ. Δεν ξέρω ποιο μάτς είναι το προηγούμενο. Νομίζω πως λίγο δύσκολα. Γύρω σε τέλη Φεβρουαρίου παίζει. Όχι, Λανθάνης. Λανθάνη. Ναι. Ναι, γιατί Λανθάνο. Αρχές Μάρτη παίζουν. Ναι, εντάξει. 27-28 εκεί πίσω. Μία-2 Μαρτίου είναι αυτά τα παιχνίδια. Ναι, εντάξει, για 2 με 3 μέρες δεν γίνεται το θέμα τώρα. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει τώρα με τη Λάρισα, ο Σμάλισπορ, ΑΕΚ, ο Σμάλισπορ, Πανιόνιο, Ρεβάνς με Ατρόμητο και Τούμπα. Τι θες να κάνει, κύριε Κώστα, να βάλει τους βασικούς. Κάνει rotation. Και ο ΠΑΟΚ έχει ανήφορο. Το ίδιο ακριβώς. Τα επόμενα παιχνίδια. Μάτος δεν παίζει με την Ξάνθη. Τον προφυλάσσει για να τον πουλήσει στο μάτς με τη Σάλκε. Βγάζει γραμμάτια. Τον αύριο δήλωσε... θα παίξει την Κυριακή. Αυτό λέω. Στο μάτς πρωταθλήματος, το οποίο είναι ένα μάτς πριν το μάτς με τη Σάλκε, εκεί που μπορεί να υπάρχει κανένας τραυματισμός και να χάσει το παιχνίδι με τους Γερμανούς, που εκεί ό,τι καλό έχει ο ΠΑΟΚ το βγάλει προς πώληση και ο Μάτος είναι μια τέτοια κατάσταση, είναι λογικό. Να τον ξεκουράσει για να μπορείς να αποδώσει τα μέγιστα. Δεν έχεις κανένα 3-5-2 το Μάτος να παίζει όλη τη γραμμή. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Δεν μου λες με Βέλγιο και Βοσνία δεν με ενδιαφέρουν οι εθνικές ομάδες. Παίζουμε εκτός έδρας. Και τα δύο μάτς εκτός είναι. Χαμένα από χέρι είναι. Αλλά λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν οι εθνικές. Κοίταξε να δεις. Είδα τον Παπαδόπουλο με το Αμβούργο και ήταν καταπληκτικός. Τι καταπληκτικός, μωρέ, έβαλε ένα γκολ κατά λάθος και είναι... Όχι, μωρέ, όχι τον γκολ που έβαλε. Εντάξει. Πίσω, ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, εάν παίξει με 3 στόπερ, με Παπασταθόπουλο, τι είναι προτιμότερο, να παίξει με Παπασταθόπουλο, Παπαδόπουλο και Μανολά ή να παίξει με Παπαδόπουλο, Μανολά και να παίξει εξάριο ο Παπασταθόπουλος. Πολλά μπορεί να γίνουν σε αυτή την περίπτωση, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι το Βέλγιο είναι ένα, όχι κλικ παραπάνω, 3 κλικ παραπάνω. 3 κλικ παραπάνω, εντάξει. Και η Βοσνία 1,5. Και μετά αυτό το γκολ που είδα εγώ με την Τζέλτσι του Αζάρ μάψε άφωνο. Ένα αυτό και ένα ο Σουάρες. Καλά, ολόκληρη Arsenal, 8 παίχτες και δεν μπορούσαν να κάνουν ένα φάουλ στον Αζάρ. Ναι. Γιατί, απίστευτο είναι αυτό. Ένα φάουλ κάνει, σταμάτα. Το Σουάρες μέσα στη Μαδρίτη. Έλα τώρα,
η τετράδα της άμυνας τώρα της Άρσεναλ, εκείνος ο μπάκο κοντός ο δεξής που τραυματίστηκε. Δεν είναι τώρα καταστάσεις. Πάντως και αργός αριστερός στόπερ χαμηλά, λαθέρο δεξιός ο στόπερ. Είναι τετράδα άμυνας για την Άρσεναλ. Από το κέντρο δεν ξεκίνησε και ο Σουάρες με την Αθλητικό Μαδρίτη. Δεν είναι τόσα λεφτά για μπροστινούς και πίσω είναι τρύπα μόνο τώρα. Δεν μου λέει, από το κέντρο ξεκίνησε και ο Σουάρες και μπήκε με, και έκανε γκολ, έφτασε στο πέναλτι επάνω. Με την Αθλητικό Μαδρίτη, σαν από τα ρότερα γκολ. Για ποιο λες το χθεσινό ή το... Όχι το χθεσινό, το προηγούμενο. Το πρώτο παιχνίδι, στο 1-2. Ναι. Τι 1-2, από το κέντρο ξεκινάει. Το 1-2 εννοούμε το σκορ. Ναι, το 1-2. Ναι, το 1-2. Καλά, χθες τη σφάξαν την κανονικό Ατλέτικο μας θύμισε την παλιά ομάδα, το Σιμεώνε. Δεν μέτρησε κανονικό. Τρεσαρίσματα, τρεξίματα, κατοχή μπάλας. Για την άλλη δεν μιλάς. Για την άλλη θα τη δω αύριο. Θα τη δω αύριο. Δύσκολο μάτσο, παράσταση περιμένει στη γωνία. Πολύ δύσκολο και θέλω να τη δω και με τον Ηρακλή τη Δευτέρα πώς θα δεν πάει. Δεν υπάρχει ΑΕΚ τη Δευτέρα, θα χάσεις. Θα χάσει. Θα κερδίσει ο Ηρακλής, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξέρουμε και τα μάτς της Βέρες του Λιβαδιακού που έχουν πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θες να σε ψηφίσω στις εκλογές και την Τριανδρία, ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, θα χάσετε και κρίση. Έφυγες, καλημέρα, επόμενος κύριος. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ορίστε. Έλα. 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 Εσείς, έλα. Γιάννης από τα Γιάννησα, ακούγομαι. Ακούγεσαι κάπως. Κατακάθαρα. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να μου πεις μια γνώμη. Για ποιο πράγμα? Γενικά, θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου πεις να, τι πιστεύεις. Για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Για το ποδόσφαιρο, εννοείται. Είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει με καλές πιθανότητες το κύπελο, έτσι φαίνεται. Ο Ζουνίδης είναι σοβαρός προπονητής, έχει βρει μια συγκεκριμένη τώρα πλέον μορφή, την οποία την ακολουθεί, επενδύει σε νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Καλά την πάει τη δουλειά ο Ζουνίδης, έχει φτιάξει την άμυνα πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι πάει υπόγεια. Πόσα μάτς έχει παίξει ο Ζουνίδης και πόσα από αυτά τα μάτς είναι άσφαιρος ο αντίπαλος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι... 8 στα 10 δεν σκοράρει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Έχει φτιάξει πολύ καλά την άμυνά του λοιπόν. Έχει πιάσει το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι το πιο δύσκολο, η επίθεση φτιάχνεται. Ναι. Ο Ζιλμπέδο Σίλβα που έφυγε το Παναθηναϊκό πιστεύει είναι καλό. Ο Ζιλμπέδο που έφυγε σαν τεχνικό διευθυντή. Όλο αυτό τώρα να γυρνά στην εποχή τη πολεμοτυχικότητα δεν μου αρέσει. Να σε πω γιατί. Γιατί δύο επιλογές έκανε. Ο ένα ήταν ο επιθετικό σα, ο άσερο, πώ λέγεται. Ο Ρινάλντι. Ο Λαουτάρο. Με τον Κισαμικό σκόραρε μέχρι και η Κουτσή Μαρέα που μπήκε να παίξει με και ο Ρινάλντι δεν μπορούσε να σκοράρει. Φοβερό. Τραγικό. Το κυνηγάει κατ' εμιά μου φαίνεται. Και η δεύτερη μεταγραφή που πήρε, ποιο ήταν, ο Ρέι. Άμα δεις παλιά δημοσιεύματα, ο Ρέις έπεσε στην Γαλλία Β' Εθνική, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα. Ο Νο Ρέις. Όχι. Το εξάρι, ο Πορτογάλος. Ναι, έπεσε. Το έβαλε γκολ σήμερα όμως. Εντάξει, όπως μπήκε. Ναι, εντάξει, ήταν πιστεύω το καλύτερο του μάτς, δεν έχει ξανακάνει τέτοιο μάτς. Αλλά ήταν σε μια Β' Εθνική ομάδα στη Γαλλία και μόλις έφυγε στο Παναθηναϊκό, βγήκαν οι φανατικοί και δήλωσαν ότι είμαστε ευτυχισμένοι που έφυγε ο παίκτη. Δηλαδή, εντάξει, τι μεταγραφές μπορεί να κάνει. Πόσο χειρότερο να κάνει. Τέλος πάντων, σήμερα ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και μπαίνει δυνατά για το κύπελο. Να το ξέρεις αυτό. Ναι, εντάξει. Εννοείται. Έχει πάει ήδη στην τετράδα και έχει κοντά 1,5 μέρα. Αλλά θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Κάτσε, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Μην έχουμε κάποια φαινόμενα 14. Εάν ο ΠΑΟΚ διατηρήσει αυτή τη βιολογική φόρμα. Βιολογική φόρμα μέχρι και άλλους δύο μήνες. Το τελικό σχέση ποτέ είναι αρχές Μάη, είναι πολύ μακριά. Ναι, είναι μακριά. Αυτό με προβληματίζει για τον ΠΑΟΚ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αν φτάσει στον τελικό. Έλα, ναι, πώς δεν θα φτάσει. Καλημέρα. Ας περάσει την Ξάνθη πρώτα. Έλα, ρε, ποια Ξάνθη. Λέγε, φίλε. Καλά. Ακούς. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, καταρχάς. Καλησπέρα. Ο γιατρός τι ομάδα είναι? Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ηρακλειδέας είμαι. Γι' αυτό βγάζεις κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Σιγά μην ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Γιατί να βγάλω κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ? Με καμία ομάδα δεν βγάζω κόμπλεξ. Έχω πει δημόσια ποιες τρεις ομάδες δεν συμπαθώ και αυτό είναι κάτι προσωπικό. Πες μας πάλι να τις ακούσει το παλικάρι. Είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Λάρισα. Το λέω δημόσια. Νάτος.
Τι ενάτο. Όχι, με τον ΠΑΟΚ λέει δεν έχει κόμμα. Δεν έχω, μου είναι ουδέτερος ομάδα. Διάφορο. Με ρώτησε ο Κώστας να δει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και είναι υποστηρίζει και είπα τον ΠΑΟΚ. Κωστή, πες μου ένα σκορ για αύριο. 2-0 Ξάνθη. 1-1. 2-0 Ξάνθη. Έτσι λέει αυτό. Χαμζά Γιουνές. Όχι, εσύ. Δεν υπάρχει Ξάνθη μόνο τώρα, τη βλαχιά τώρα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Παρχιωτήλα τώρα, άσε πια Ξάνθη τώρα. Άσε του ΠΑΟΚ και το κύπελο, μην ψάχνετε. Τα έχει πει πολλέ φορέ αυτά και δεν δικαιώθηκε. Μην δίνει τέτοιε προσδοκίε. Το παιχνίδι. Είναι πιο καλή ομάδα, πιο φορμαρισμένη. Το κύπελ. Πιο καλά ενισχυμένη επιθετικά. Θε να πει ότι ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να κάνει μια τακτική ραψοδία αύριο και πάλι να εγκλωβίσει τον ΠΑΟΚ. Τι αφαιρεί, 0-0. Άρθει στην Τούμπα. Τι έκανε. 0-0, 1-1 στην Τούμπα. Γεια σου. Αποκλεισμό. Το μάτς είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Η Ξάνθη θέλει να περάσει. Δεν είναι... την πήραμε αφιψηλού. Είναι δύσκολο. Εγώ βλέπω εύκολη πρόκριση του ΠΑΟΚ. Και πάει τελικό φουλ. Και δηλαδή... άμα αποκλειστεί και ο Ολυμπιακός που μπορεί τεχνητά ο Ολυμπιακός να μην έξω με τον Ατρόμητο για να μην φάει καμιά τεσσάρα. Δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι καλά ο Ολυμπιακός. Επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός μπορεί να αποκλειστεί από τον Ατρόμητο μη συναντήσει τον ΠΑΟΚ. Σιγά μη φοβάται τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στο λέω στα ίσα, δεν το φοβάται. Δεν το φοβάται. Έχει πολύ καλύτερο ρόστερ. Σου πω εγώ στην Τούμπα. Καλύτερο ρόστερ. Από τη μέση και έτσι ερχόταν, έτσι ερχόταν και πέρυσι τον ημιτελικό και γίνεται το 1-2 με τα δεύτερα. Ναι. Παιδιά, μην. Εντάξει, έχει μια καλή βιολογική φόρμα. Ο ΠΑΟΚ. Μην πετάτε στα σύννεφα. Δεν έγινε ξαφνικά Μπαρτσελώνα. Με δύο καλές εβδομάδες μια ομάδα δεν σημαίνει ότι καταξιώθηκε. Μα, αυτό θέλει... δεν είναι ότι πετάμε σύννεφα. Είναι ότι παίζουμε την Ξάνθη. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έχει καλό ρόστερ η Ξάνθη, δεν είναι καλή ομάδα, δεν έχει σοβαρό προπονητή. Σχέση με τον ΠΑΟΚ. Όταν ήρθε η Ξάνθη, σερνόταν στο πρώτο γύρο στην Τούμπα. 0-0 χωρίς ευκαιρία ήσουνα. Η Ξάνθη έχει να με νικήσει το 2014, νομίζω. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Αύριο το βράδυ θα είσαι στην εκπομπή. Αν θέλει ο Κώστας, εδώ τον προτείνω να πάμε και στην Ξάνθη. Ναι, θα είμαστε τηλέφωνο θα πάρω. Θα είμαστε αύριο μαζί εδώ, ναι. Εντάξει, εγώ τηλέφωνο. Έκλεισες. Μετά το μάτι έχουμε να πούμε πολλά. Πολλά, θα ναι. Θα το μελετήσουμε. Επόμενος ναι. Κύριος. Ναι. Καλησπέρα, ρε. Πω. Πού είσαι, ρε βλάχο. Πρασινόσκυλο. Ποιος είναι αυτός που θα κερδίσει τη Δευτέρα, ρε. Για σένα μιλάει. Ξανά. Ξανά πάρτο. Έλα, μ' ακούς. Ναι, ρε. Θα κερδίσει τη Δευτέρα αυτός εμάς. Γιατί δεν μπορεί. Δεν υπάρχει ΑΕΚ. Θες ψήφο για να αλλάξει κατάσταση στην ΕΠΟ, θέλω τρίποντο. Έλε παιδί μου, αφινή βρίσκες να πάρεις από την επόμενη εβδομάδα. Με τη νέα ΑΕΚ παίζω, μια ομάδα που έχουμε το... Κάτι για οκαρδίας άκουσα. Δύο χρόνια ιστορία έχει και η ΑΕΚ και ο Ηρακλής στην ΑΕθνική. Λοιπόν, λοιπόν, τι άκου να δεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα χάσεις από τα Τέμπη. Εγώ τι σου λέω, η ατυχία του Ηρακλάκου είναι ότι βρίσκει την ΑΕΚΑΡΑ σε απίστευτη φόρμα. Κοίταξε αύριο που θα κουραστεί το Χανιάκι πέρα και δεν έχει εναλλακτικέ λύσει, ειδικά στα χαφ. Θα έρθει εδώ πέρα με κάτι Γαλανόπουλου. Θα του δαγκώσω. Δεν έχει άλλη λύση στα χαφ. Δεν έχει. Θα έρθει ο Αϊντάρεβιτ. Και θα μη στραμπουλήξει το χορτάρι του Καφατζόγλιου ο Αϊντάρεβιτ. Μα αυτό θα παίξει στο Καφατζόγλιο. Ρε τον άνθρωπο θα το έχω να κερδίσει και εμένα και με το παθάνο το κάνει. Ρε τι παίρνεις ρε πλαράκι για τόσα αλήθεια είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν κερδίζεις τη Δευτέρα. Είσαι χαμένος από χέρι. Άκουσέ με να δεις το απ' τα αποδυτήρια χαμένο μάτς. Τι πόσο θέλεις. Απ' τα αποδυτήρια να δώσω κρέος να είσαι εκεί Δευτέρα βράδυ. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Εδώ θα είμαστε. Απ' τα αποδυτήρια χαμένο μάτς για την ΑΕΚ είναι αυτό. Ρε εκεί τα βρες ένα αφημί εκεί να ξανακάνεις ομάδα του χρόνου τη δεύτερη εθνική από το τοπικό. Άντε ένα κλάκο τώρα σε μαθήσικους. Ποια εκάρα, αυτή που έξαμε τα ζωνιανά. Αυτή είναι η εκάρα. Αυτή που κέρδισε τη Μίλαν, το Champions League. Αυτή δεν υπάρχει, τώρα η νέα ΑΕΚ υπάρχει. Αυτή είναι. Last year, εκάρα. Ρατάσα last year, ΑΕΚ last year. Έγινε νέα ΑΕΚ. Έγινε νέα ΑΕΚ. Ξέρει πω είσαι. Είσαι επίσημη ονομασία που έχω δει στη Super League είναι νέα ΑΕΚ. ΑΕΚ νέα ΠΑΕ. Αυτά που λες από τα τυλίκια πουλα τα αλλού. Εγώ ξέρω. Νέα ΑΕΚ είσαι. Δεν υπάρχει νέα ΑΕΚ. Είσαι νέα ΑΕΚ. Όλοι οι άλλοι γίναν.
Καλά, εγώ δεν έκανα αγροτουρισμό. Άμα μου δίνετε μια ευκαιρία θα το έκανα κι εγώ. Παρακαλώ τώρα, εσύ δεν έκανες. Εμένα που είχε ο Γιάννη τον Ιωαννίδη, είσαι ανεξή Ηρακλής. Ποιο μεγάλο μέγεθος. Τι έγινε. Ανεβαίνω κατηγορίες χωρίς να τις αξίζω. Έτσι. Ποια κατηγορία δεν βέβαια, σπακώζεις τον κιόλιο, ε. Ρε ο Καγιούρη σου δίνει εισιτήρια να δεις τη μεγάλη νίκη της Ηρακλάρας τη Δευτέρα. Ρε παλικάρι μου καλό, άμα είσαι γιατρός αλήθεια. Κοίτα βάλαξε χάπια γιατί δεν πας καλά. Θυμάσαι εκείνο το μάτς του Μανόλο. Θυμάσαι εκείνο το μάτς του Μανόλο. Που με κάτι ζωτ, κάτι... Γιάκοπ, κάτι Ντάνι, κάτι Παπαστεριανού, έχασες 2-0. Ήρθες εδώ με σκόκους και δεν συμμαζεύεται και τα παρότα ξεκρέμασες. Το θυμάσαι και με το ματσάκι το 2-0. Θα επαναληφθεί. Θα επαναληφθεί. Θα τον ακούτε τώρα αυτό που λέω. Εγώ τι σου λέω. Εγώ το έχω κράξει πολλές φορές και τον έχω χαρακτηρίσει στα μούτρα του. Αλλά θα τον ακούτε γιατί είναι παλαδόφατα. Όταν μιλάει Ραπτόπουλος για ποδόσφαιρο, θα κάνουμε όλοι μηδενός εξερωμένου του Μπεκί. Όσο για σένα σου είπα, ή άλλαξε χάρτια, ή ψάχνετε... Εδώ σε κέρδισε ο Μάκος, ρε, ο Πανετολικός. Καλά, εγώ τον έχω εδώ, δεν είμαι συγκεκριμένος. Θα τον ακούτε τον Ραπτόπουλο με θρησκευτική ευλάβεια. Ακού σου λέω εγώ. Κοίταξε να κερδίσει αύριο τον Πλατανιά, μην αποκλείσει εκεί πέρα και μείνει χωρί στόχου. Ο Πλατανιά αύριο θα χάσει 0-6. 0-6? Πω. Γενναιόδωρο είσαι. Να έρχεσαι να μην φας 7 τη Δευτέρα. 7, ε. Πω. Να έρχεσαι να σε λυπηθούν τα παιδιά. Το μάτσο αυτό είναι τελειωμένο, δεν υπάρχει ΑΕΚ τη Δευτέρα. Έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει, είναι μια ομάδα που έχει 2 χρόνια ιστορία Super League, θα μου κόψει την παραμονή. Βρε, καροτήστε θα δαγκώνουμε τη Δευτέρα, δεν υπάρχεται. Εσύ είσαι σίγουρα καραμαλικός, δεν φίλε, δεν εξηγείται αλλιώς. Τι λες τώρα. Κοντά είστε, φύγε. Κοντά είστε, για χαρά, κοντά είστε. Μην το ξαναφέρεις Ραπτόπουλε αυτόν. Είναι μια κομπλεξική γριούλα. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται Ευρώπη, αυτός δεν θα δει πεντάδο ούτε σε 50 ζωές. Για σένα το λέει. Για τρέλα, ένας άλλος βγάζει πολύ κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και θέλω να μου πεις γιατί. Σε πήγαινε, αλλά απλώς είσαι κατάπτυστος. Κοίταξε, οι ΠΑΟΚτσίδες και όπως κάθε λαϊκιστής οπαδός δεν αντέχει την αλήθεια. Δηλαδή, κάνουν 1, 2, 3 καλές εμφανίσεις, θεοποιούνται. Κάνουν 2 κακές εμφανίσεις, στο πύρτο εξώτερων. Αυτός είναι και ο Έλληνας, δηλαδή δεν έχει. Μέση συμπεριφορά. Είναι ήδη για τις αλλιώτες βγαίνουν αύριο. Με ενημέρωσε ο ρεπόρτερ, ευχαριστώ. Ναι. Αλέκο λέγαν το ψάρι. Ο Κατσιόνης το βάπτισε. Κλαίω. Καλά. Αυτό που λέγω μεγάλο μάγουλο και γκόμενά μου αντί να με φυλάει μου το τσιμπάει και μου κάνει γούτσου γούτσου. Σκληρές εποχές ζούμε, λέει ο φίλος. Κάνε δίαιτα να πέσει το μάγουλο. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αντιπαθητικέ γιατρέ. Αντιπαθείς, ναι. Χαιρετίσματα Ραπτόπουλε από τον Παντελονάτο. Καλώς τον. Έγινε. Το Παντελονάτο, το θυμάσαι. Βέβαια, ευχαριστώ, ναι. Γαμπρός μου είναι. Όπα, μπρά. Ο Παντελονάτος είναι Παντελονάτο, παιδί. Είναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, κάτσε, έχασα τώρα τη σκέψη. Έχασες τον ηρμό, ναι. Πόση ώρα περιμένεις. Έχασε τον ηρμό. Κανα τέταρτο. Έλα. Λοιπόν, καλά. Καταρχήν ήθελα τα μάτια του κυπέλου πόσο λήξανε σήμερα. 4-0 ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη και 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Ανδρόμητο. 4-0 στην Έδρα. Πέρασε ο Παναθηναϊκός, είναι στους ημιτελικούς. Σπράγει εισιτήριο. 0-0 ο Ολυμπιακός. 0-0 ο Ολυμπιακός και με κακή εμφάνιση και καλή διαιτησία υπέρ Ολυμπιακού. Τα ίδια πάλι. Χθες μας φάξαν στο βόλεϊ αντιπιθετικέ γιατρέ. Μας φάξαν. Σαν διάφορο μάτσερ κάθεσε τώρα. Όχι, δεν σε φάξανε. Δεν με φάξαν στο βόλεϊ χθες, δηλαδή. Δηλαδή έπαιξε τα 50 η διαιτησία. Ό,τι είδε σφύριξε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό που λέμε το βίντεο challenge στην ελληνική Α1. Δεν μας αδίκησε, δηλαδή. Αυτό έδειξε το βίντεο, αλλά έλα εσύ. Με μιλισεκόντ να εξελίσσει τη φάση και δε σαν η μπάλα χτύπησε ελάχιστα το δάχτυλο ή αν πέρασε λίγο το νύχι του στη βαχτή. Έλα τώρα. Ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος, δεν υπάρχει δόλος. Μη βλέπετε μπροστά σας φαντάσματα. Το μάτσα αυτό ήταν αδιάφορο. Εγώ στο λέω από τώρα. Ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ και είμαι αντικειμενικός. Έχει καλύτερο ρόστρα από τον Ολυμπιακό. Στα playoff.
Εκεί που θα φορμαριστεί, θα πάρει το πρωτάθλημα. Το απέδειξε και χθες ότι έχουμε καλύτερη ομάδα. Δεν έχει αντίστοιχη ποιότητα διαγώνιο. Ο Στάροβιτς είναι καλύτερο στο Αγκάμες. Αλλά για το, τώρα βόλεϊ στην κανονική περίοδο που άλλος ξέρω εγώ παίζει over 250.000 πόντους. Κάτι που να πάει το σετ. Ξέρεις τι γίνεται στο βόλεϊ στην Α2 του μπάσκετ. Ναι, που πάει στοίχημα στο ίντερνετ. Γίνεται ο κακός χαμός. Άλλα να βλέπετε. Να σου πω, άκου, σου πω κάτι για να καταλάβεις, για να πιάνεις νόημα. Στο βόλεϊ, στο μπάσκετ ή στις χαμηλές ομάδες εκεί της Α1, επειδή οι παίχτες είναι ανακυκλώσιμοι, φέτος παίζει Ολυμπιακό, έπαιζε ξέρω εγώ Σακόγλου πέρσι Ολυμπιακό, φέτος ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αυτή είναι κολλητή ρε, μεταξύ του κανονισμού. Άσε τώρα ασχολείσαι με βόλεϊ. Ναι, άκου να σου πω. Παρότι χάσαμε χθες, δεν ήμασταν καλύτεροι στο μάτς. Γυναικείο βόλεϊ παίχτηκε. Με ξέρεις το tie break που ήταν ανταγωνιστικό σετ. Ήμουνα καλύτερος από τον Γάβρο. Καλύτερος το. Σε κάποια σετ ναι, σε κάποια σετ όχι. Δηλαδή. Σε δυο σετ ήταν καλύτερος ο Πάκ, σε δυο σετ καλύτερο ο Ολυμπιακός. Και το tie break ήταν ισοδυνάμες οι ομάδες. Επειδή ο Ραπ δεν ασχολείται με το βόλεϊ, εντάξει. Και καλώς δεν ασχολείται. Ραπ! Μάλιστα. Εσένα λέω τώρα. Ναι. Από το προχθεσινό παιχνίδι που έπαιξε ο Ενρίκε. Ναι. Από το δεύτερο ημίχρονο, σωστά τα λέω έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το Ροντρίγκης τον ξέχασα. Και καλά έκανες. Σε ένα μάτς μέσα. Σε ένα μάτς μέσα που υποτίθεται ότι δεν ήταν έτοιμος, δεν είχε προσαρμοστεί με την έχει ομάδα. Έχει σεντερφορίσια τελειώματα. Ομοιογένεια, τελειώματα έχει κάτι καλά. Μένα. Ναι, ναι. Καλή εκτέλεση. Θέλω να σου πω, έπαιξε ένα ημίχρονο και έδειξε ότι έδειξε. Και είναι και λιγότερο. Δεν τσαπατσούλησα τον Ροντρίγκης. Ναι, και αυτό. Πιο καλός παίκτης είναι. Πιο έξυπνος είναι σίγουρα. Πιο καλός παίκτης είναι. Πιο αθλητής δεν είναι. Και πιστεύω, Ράπ, σε εσένα το λέω. Ναι. Από το επόμενο μάτς ναι. Θα ξεκινάει βασικός κιόλας. Ποιος? Έχει 90 λεπτά. Ο Ενρίκε. Έχει 90 λεπτά, Ενρίκε. Στη Ρεν έπαιζε, σαν αλλαγή. Σαν αλλαγή. Ναι. Ρυθμό δεν έχει 90 λεπτά, ακόμα θέλει λίγο βελτίωση. Ναι, όμως με αυτά που έδειξε. Δεν μου λες, η Ρεν πούλησε δύο παίχτες. Έναν τον πούλησε 1,5-20 εκατομμύρια. Ωραία. Η ίδια θέση. Πούλησε στη Φόλμπρου όμως. Στη Λεβερκούζεν. Στη Λεβερκούζεν, ναι, εντάξει. Ο Ενρίκη ήταν το δώρο, το μικρό. Μην ενθουσιάζεσαι ακόμα. Ένας ποδοσφαιριστής κρίνεται στη διάρκεια του χρόνου. Άκου να σου πει γιατί το λέω. Στη Ρεν μπορεί να μην έπαιζε 90 λεπτά, αλλά προπονήσεις έκανε κανονικά. Άλλο αγώνας. Η φυσική κατάσταση. Ναι, παιδιά, η προπόνηση είναι προπόνηση και ο αγώνας είναι αγώνας. Η ένταση του αγώνα δεν συγκρίνεται με την προπόνηση. Ναι, όμως η φυσική κατάσταση πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται. Κυμαίνεται η φυσική κατάσταση. Δεν είναι ρε συμμαραθώνιος το ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω ότι από το επόμενο, όχι από το, από το επόμενο, από το μεθεπόμενο θα ξεκινάει βασικός. Διάλειμμα! Διάλειμμα! Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα.
Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, επειδή κάνουμε κουβέντα στο στούντιο εκτός αέρα για τον Πασά, ο Πασάς για μένα, εγώ τον έβαζα εξάρι. Είναι παίχτης άξονα. Δεν είναι παίχτης γραμμής. Ο Τζιόλης του Ηρακλή είναι. Σαν να βλέπω τον Τζιόλη στη γραμμή, center for τον Τζιόλη κτλ. Τον ταλαιπωρείτε τον Πασά. Εγώ αν ήμουν ο Πασάς, θα πήγαινα εδώ, τον έλεγα αυτόν τον Αθερίδη, πώς το λένε τον Παντελίδη. Τον έλεγα coach, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι για μικρά μέτρα, δεν είμαι για μεγάλες διαδρομές, όπως το Σάμπο. Πάντως το 3-5-2 Σάμπο σκέψη ήταν πολύ καλή. Ποιο, ναι. Με τον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Και πήγε καλά η ομάδα. Εντάξει. Εντάξει, σχετικά ικανοποιητική ήταν αυτό η εικόνα τη. Δεν έχει παραπάνω δυνάμεις. Τρως με 3 center back στον αέρα να πούμε. Αυτό είναι ευθύνη και του Χουάντερσον. Ποιοι ήταν τα center back που είδαμε? Ρούσος. Ναι. Στάμου. Τζανετόπουλος. Τα αμυντικά χαφ θέλεις. Ναι. Αγγελόπουλος, όχι τόσο ψηλός. Ρούσος, ναι. Ο Ρούσος λέω. Κούρος που χάνει τον παίχτη. Ναι. Ο Κούρος είναι ψηλός. Και ο Δόνης, και αυτός ψηλός. Ο Δόνης κλάει μάλιστα στον αέρα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλός συναλλητικός είναι. Εντάξει. Δυνατός είναι. Να μας κάνει κανένα γκολ ο Δόνης. Τον περιμένω, ναι. Στο μάτς με την ΑΕΚ. Άντε να δούμε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς βλέπεις αύριο το ΠΑΟΚ στην Ξάνθη? Εγώ φίλε είμαι πολύ, δεν θα με δεις εύκολα αισιόδοξο στη ζωή μου γενικότερα. Γενικότερα το κοιτάω το στραβό, είμαι απεσιόδοξος, φυλαχτώ. Το παρασκήνιο. Ναι, και στην μπάλα και στο παρασκήνιο νομίζω ότι εάν δεν πάρει φέτος το κύπελο θα είναι παταγώδης αποτυχία. Τόσο πολύ πιστεύω στο κύπελο φέτος στον ΠΑΟΚ. Και εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω ακράδαντα και σαν ομάδα και σαν... Δηλαδή τι αμεφέρει τώρα. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Έχω δώσει 5 εκατομμύρια εγώ στην Σούπερ Λίγκα και να με πάει ο διαιτητής κόντρα. Θέλει μπουνιές ο διαιτητής. Με συγχώρεις. Θα με πάει κόντρα ο Τριάδης με τον Βασιλακάκη και τον Λουζέρο. Να πάω αυτοκτονήσω. Ο Μπαξεβανίδης με τον Γουάλας. Παίζει ο Γουάλας αύριο. Κάτσε ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι με τον Λουτσέσκου κατορθώσαν ένα γύρο και μας κατέπληξαν για τα αποτελέσματα που πήραν. Δεν μπορεί να πάνε αλλού. Ναι, αλλά ένα μάτς με στα 5 που το παίξουν. Δεν μπορούν να πάνε αλλού. Μπορεί να επιλέξουν αυτό το μάτς και το παίξουν στα όρια. Εντάξει, να παίξουν στα όρια δηλαδή τι, να τα δώσουν όλα. Σωμένοι δεν είναι, Ξάνθη. Σωμένοι είναι. Δεν μπορεί να μέσα και να τα δώσει όλα αύριο. Μπορεί. Γιατρέ, μη προτρέψει, εσύ θες να πιστεύεις ότι θέλει Ξάνθη να χτυπήσει το μάτς και ζει για αυτό το μάτς. Το δήλωσε η ίδια η Ξάνθη. Μακάρι να ζει για αυτό το μάτς. Το δήλωσε η ίδια ομάδα της Ξάνθης. Πού την είδες τη δήλωση? Τώρα υπάρχει στα Ξανθιώτικα Νέα εκεί να τον παρακολουθείς την έχει κάνει τη δήλωση. Από την αρχή της εκπομπής μιλάς με αερολογίες, το καταλαβαίνεις. Μιλάς με αερολογίες. Το δήλωσε Ξάνθη. Πες μου, πού την είδες τη δήλωση αν τη δει ο κόσμος? Υπάρχει δήλωση τοπικά μέσα και τη Ξάνθη ότι θα χτυπήσει το συγκεκριμένο μάτι. Ο γιατρός, συγγνώμη λίγο να τον δικαιολογήσω, ταξιδεύει. Ένα λεπτό. Ταξιδεύει στην Ξάνθη. Ξέρω τι λένε και οι παίχτες και η ομάδα. Σε παρακαλώ, Κωστή. Είναι επαφής με τον ΠΑΟΚ από το πρώτο λεπτό που ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Α, για σήμερα μιλάς. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα. Αντικειμενικά. Για ποιο λόγο μια ομάδα. Άκουσε με ρε φίλε μου λίγο, σε παρακαλώ. Εγώ πήρα να σου πω. Να μου πεις τι! Για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχεις κόμπλεξ. Δηλαδή αύριο θα έρθει η Ξάνθη και θα σου ανοίξει τα μπούτια της για να κερδίσεις. Με αυτή την ονείροξη ζεις. Είστε στα τάρταρα, το καταλαβαίνεις. Συμφωνώ βρε ότι είμαι στα τάρταρα. Και ζεις με τον πόνο του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνεις. Σιγά μην με νιώθεις. Εδώ... Κώστα, τι είπα για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μου, ποιον είμαι? Με τον ΠΑΟΚ. Άντε βρε κλείσε! Άντε βρε κλείσε! Που θα είμαι για κόμπλεξ. Καλά, μη μαρζάρεις. Άντε τώρα! Μην είναι γιατρέ. Έχω μια συμπάθεια στην Ξάνθη, αυτό σημαίνει ότι πάω τον ΠΑΟ. Α, αυτό εξηγείς. ΠΑΟΚΤΣΙ, βλέπετε παντού φαντάσματα, με ζηλεύουν όλοι, Στυλιανοπούλου Δέσποινα, είναι δυνατόν. Στυλιανοπούλου. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Στυλιανοπούλου. Στα ελληνικά δεδομένα τι είναι. Σε επίπεδο τίτλων, διακρίσεων. Μα. Στυλιανοπούλου. Τι είναι, να είναι και λίγο ρεαλιστές. Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα για επίπεδα Ελλάδας, 4-5 ως εκεί. Αλλά εντάξει, είναι αδιάφορη άμα το πάρεις και το κρίνεις αντικειμενικά. Ποια είναι αδιάφορη? Κατέβηκα στη Λαμία και λέγανε ΠΑΟΚ, τους έλεγα ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ λέει, ΠΑΟΚ. Εκεί στο προκαφέ, να δούμε λέει Παρίνος Ξάνθη. Με το ζόρι να δούμε ΠΑΟΚ Τρίπολη στη Λαμία. Άντε βρε αγόρι μου, κατέβα απ' τ' άλογο. Έλα. Να τα πούμε αυτά, δεν τα ξέρεις.
Καλημέρα. Ναι, μα ακούτε. Ναι, φίλε, σε ακούμε. Ήδη λίγο ξεφεύγει το φιλαράκι σου και άλλο πήγα. Δεν ξεφεύγω καθόλου. Σταμάτα να μιλήσω λίγο πέρα. Να μιλήσετε, ναι. Πρώτα για τον κύριο τον άλλον και τον Βλάκα που παίρνει συνέχεια και λέγει την ΑΕΚ. Να μην χαρακτηρίζετε, παρακαλώ, τους ακροατές τους άλλους. Δεν θα βγαίνει να λέει βλακίες. Άλλο λέει βλακίες και άλλο βλακίες. Ναι. Τι βλακία είναι. Βλακίες και για τον ΠΑΟΚ δεν αναφέρει. Θα αναφέρει και την ομάδα του μόνο. Καλά, εντάξει τώρα. Το τι θα αναφέρει ο καθένας. Μη στραβώνεις το στόμα τώρα. Κάτσε, και εσύ εκεί είσαι. Εγώ αφήνω, ο Κωστής ξέρει ποιος είμαι. Είμαι λίγο επώνυμος. Ναι. Και τρελαίνω. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο σε πατάει γάτα. Έτσι. Λίγο. Σταμάτα να μιλάς. Τι είναι αυτά που ακούμε, λίγο και πολύ επώνυμος και όλοι είμαστε επώνυμοι, όλοι, δεν είναι κανένας ανώνυμος. Πες τον Κώστα που έκανε το μνημόσιο του μπαμπά του στον ένα χρόνο σε εκείνο το μαγαζί, αυτό σήμερα. Δεν λέω, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Πολλά λες και δεν θα λες ποτέ. Θα λες για την ομάδα σου, θα κατηγορείς τον πάρο ποτέ. Μη, άστον, είναι όπως το άλλο, σταμάτα ρε μαλά, άγουνα σε ακούσε. Εντάξει. Άκουσε με. Ναι. Πω. Άκουσε με ακούσε. Λίγο, μη με τρελαίνεις. Μη με τρελαίνεις, γιατί πήρατε πολύ θάρρος όλοι. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Δεν θα κατηγορείτε ποτέ, θα μιλάτε για την ομάδα σας, δεν θα κατηγορείτε ποτέ τον πάρο. Είναι νόμος αυτό, μόνο ε. Μόνο για την ομάδα σας. Αποκεφαλισμός στο Τσαλονίκη που συμπλαγάζει του πάρο. Μόνο. Είμαι πολύ δίπλα σου. Μην σε περιμένω παραδίπλα. Δεν σε παρακαλώ. Πω. Ξεστράβωσε λίγο ρε αγόρι μου γλυκό. Για τον ΠΑΟΚ είναι δηλαδή. Που άταγε κάτι σοβαρό. Θα κερδίσεις τίποτα. Έχεις κάποιο όφελος από τον ΠΑΟΚ. Τι είσαι κάνας μάνατζερ. Έχεις οικονομικά ωφέλη. Τι έγινε ρε αγόρι μου γλυκό. Μην τρελαίνεσαι. Χαλάρος. Ομάδα είναι. Μια εταιρεία είναι. Σου κόψα σύνταξη, σου έκανα εδώ για τον ΠΑΟΚ. Που φερόσε, ρε μεγάλε. Να ρε, αυτό το πρόβλημά σου. Βρίσκαμε τον ΠΑΟΚ και είπαμε κακή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ! Το ΠΑΟΚ! Τι άνθρωποι ΠΑΟΚ, δηλαδή, Κώστα, άσου είναι. Φοβερή. Τι μια χαρά, εντάξει, να είναι και. Μια χαρά, δηλαδή. Να ήμουν εγώ γιο του, θα του είχα. Πω. Ε, τι τον έκανε, μπαμπά. Άσε, τι, ο άνθρωπο μιλάει με φανατισμό. Λέγω πριν το τζιχάντι, να στο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όλοι οι άνθρωποι. Άλλοι είναι φανατικοί, άλλοι είναι άλλοι. Δεν κάνουν, φανατισμός δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται. Και στην κοινωνία πρέπει να υπάρχουν. Και αυτοκριτική χρειάζεται, που δεν υπάρχει στον κόσμο. Ναι. Καλημέρα. Κωστή. Μάλιστα. Επιτέλους. Έλα. Έλα. Γιατρέ, έχεις ξεσηκώσει όλο τον κόσμο σήμερα. Ε, τι να κάνουμε, παίζω με το συνέστημα, αυτό είναι. Άμα το χτυπήσει τον άλλο στον κάλα, στο ευαίσθητο σημείο. Κωστή, από Ξάνθη παίρνω. Καταθλιπτική πόλη. Εμένα το λες. Με σένα. Όχι, άκουσα από πριν ότι σέρνεις να έρθεις να δεις τον αγώνα. Σέρνεις. Σέρνεις. Το ξέρεις το ρήμα σέρνω. Ναι, βέβαια. Θα έρθεις. Γιατρέ, πάμε ρε. Ναι ρε, τι είναι. Δίπλα είναι, 2 ώρες αυτοκίνητο και με το ζόρι. Ναι. Λοιπόν, τι ώρα να πάρω για να αφήσω το τηλέφωνο μου, να σας βάλω εγώ, γαμίστε εισιτήρια. Τσάμπα δηλαδή. Ο Πανόπουλος είσαι. Κύριε Πανόπουλος είσαι. Και Χρήστο μου. Άσου και Χρήστο, κοιμάται τώρα. Κοιμάται ο Πανόπουλος. Λέγε. Μέσα ρε, δεν είναι πλάκα κάνεις. Τι ώρα να πάρω, να πάρω σε μισή ώρα, τι ώρα κλείνεις. Μόλις κλείσουμε, να πούμε άσου το τηλέφωνο. Ε. Μόλις κλείσουμε, πάρ' το Γιάννη. Δεν κάνει εκπομπή αύριο ο Κώστας, έρχεται ξανά. Κάνει ναι. Κάτω την κρυπόρτα εκεί πέρα. Γιατί 9.30 ώρα να τελειώσει το μάτι, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 7.30 ξεκινάει, αλλά να φτάσουμε μια ώρα νωρίτερα, να δούμε και την ΑΕΚ, εκεί στο σαλέ. Μαλακρέ, άκου λίγο. Επειδή σα ακούω από ίντερνετ και σα ακούω με 2 λεπτά καθυστέρηση περίπου. Ναι. Τι ώρα να πάρω. Μόλι κλείσετε και βγει ο Γιάννη. Λοιπόν, με επιβεβαιώνει, φίλε μου, ότι στα τοπικά μέσα η Ξάνθη έχει σε πολύ μεγάλη αξία το συγκεκριμένο μάτ. Όχι. Ε? Όχι. Γιατί? Απλώς ο κ. Χρήστος θέλει να γεμίσει το γήπεδο και έχει βάλει και 1 ευρώ εισιτήριο στις γυναίκες και στα παιδιά μέχρι τα 15. 12 ευρώ στα διαρκείας, 25 στον απλό κόσμο που δεν έχει διαρκείας. Γνωστά αυτά. 25 ευρώ για τους παοκτσίδες που θα πάρει στη θύρα γάμα και το πέταλο δέλτα 20. Κοίτα. Η δέλτα και η γάμα 1 θα γεμίσουν από τους παοκτσίδες. Θα δώσουν το 25 ευρώ στη γάμα 1 ή... Θα πηδήξουν κακάκιλο.
Κοίταξε, θα το δώσουν γιατί είναι πονεμένος λαός. Μιλάμε για παοκτσίδες οι οποίοι είναι της εκεί περιοχής ή εκδρομής. Και της εδώ περιοχής. Κατά κύριο λόγο πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα πρόκειται από τις γύρω περιοχές. Καβάλα, Δράμα, Σέρες. Λίγο δύσκολο να είναι από Θεσσαλονίκη εκδρομής αύριο στο γήπεδο. Πιστεύω ότι θα έχουμε πρώτον, πιστεύω, εύκολο σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Για ποια ομάδα? Για τον ΠΑΟΚ, παοκτσίσιμο. Α, παοκτσίσι και Ξανθιώτης. Όχι, Ξανθιώτης, λόγω δουλειάς είμαι εδώ. Και στο πίσω μέρος του μυαλού μου όμως έχω το 4-2 όταν άρχισε η κατρικύλα του ΠΑΟΚ πρόπερση. Με τον Τζιόλι Στόπερ, ναι. Ο Τζιόλις κατέβαινε μέχρι το κέντρο και περίμενε το αστικό μετά για να γυρίσει. Στην ευθεία με το Μαλεζά έπαιζε. Ναι, ναι. Ναι. Έκανες φόρο τον καπετάνο, ρε παιδί μου. Δύο γκολ ο καπετάνος πότε έχει ξαναβάλει. Θα το λες στα εγγόνια. ο καπετάνος ήταν Λιούις. Μπροστά σου. Έφευγε η βολίδα. Κόντρα γκολ από τον καπετάνο να δεχθείς τόσες. Ναι. Ίσως στο γήπεδο έχεις πάει. Ήμουν. Και έχω διαρκεία στη Ξάνθης. 120 ευρώ μπαγάστα, τα έδωσες, μπράβο. Τα έδωσα. Και όχι 120, και 120 για τη γυναίκα. Σου αρέσει το ποδόσφαιρο δηλαδή. Εκεί μένεις. Ρε φαλακρέ, σου είπα, μένω εδώ, αλλά δεν είμαι από εδώ. Η γυναίκα από πού είναι. Από εδώ είναι, ερωτικός μετανάστης. Πέστασαι. Και λες καταθλιπτική πόλη την Ξάνθη, θα ακούσει καμιά γυναίκα. Είναι. Θα πέσει παντόφλα. Έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος που λέει την Ξάνθη μουντί. Εμένα μου αρέσει πάντως πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι είναι μουντί. Καλοί άνθρωποι είναι. Όχι, ρε. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά είναι μουντί. Όλο αυτό το multi-culti, ατμόσφαιρα ανατολίτικη, άστο. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη Ξάνθη. Τι ομορφιά είναι. Παλιά πόλη, το βουνό πάνω. Ποιο βουνό, ρε κόμμα. Ποιο βουνό, ρε. Κυβερνείο για καφέ, τέλεια είναι. Κυβερνείο, ρε. Ξανά άνοιξε το κυβερνείο τώρα, ακόμα καλύτερο. Ξανά άνοιξε το κυβερνείο και στο δεύτερο όροφο και κρασάκι για το. Τα ξέρουμε, βρε, κάθε τρεις και λίγο Ξάνθη είμαστε, άστο. Αγαπάμε Ξάνθη. Τα λέμε! Μας έχει σωστές φορές. Γιατρούλη, τι λούγκρα είσαι, ρε. Λέω 4-4-2. Αυτός ο αντιπαθής για Τουρδάκος έχει γνώμη και για το σκάκι του ΠΑΟΚ. Μας άλυσε και σήμερα με τον κόμπλεξ του. Ουστ, λέω 2-10. Στην ιατρούλη άνθρωπος που λέει ότι αύριο ΠΑΟΚ θα χάσει 2-0 από την Ξάνθη είναι ο ορισμός του κομπλεξάρα. Άντε κόψει κανένα. Αυτή είναι η άποψή μου, ρε παιδιά. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Κάνε νυχάκια που κάνα κανείς, βρε αγόρι μου. Να σου φεροτιμήνει να την κάνεις καλοπέρα. Εννοείται. Ναι. Μπορείς. Καλά, εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Μα... Και εσύ μπορείς, αν θέλεις. Εκπαιδεύεσαι αυτό το πράγμα. Άσε μας, ρε μικρό γιατρέ της πλάκας. Πάνε στα καπί με τους φίλους σου. Πάνε εδώ στη Β' Εθνική και άσε μας. Η τεταρτοπέμπτη ομάδα που λες έχει κάνει πελάτες κάποιες μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Μικρό γιατρέ, λέει. Ποιες. Πελάτης εννοεί ότι υπάρχουν διαδοχικές νίκες. Μια φορά να νικήσει μια ομάδα στη μία συνάντηση σημαίνει ότι είναι και πελάτησα. Η οποία έρθε με την καραμελίτσα εδώ πέρα να παίξει το παιχνίδι. Ο 690 λέει: οι παοξίδες τσατίστηκαν που θα κατέβει ξανά στο γήπεδο αύριο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο 047. Μια εταιρεία είναι η ΑΕΠ Ηρακλής που έχουν φάει όλοι οι λεφτά και είστε για να σας καλένε, λέει, και τα κοράκια που πετάνε πάνω από το κρεβάτι. Συμφωνώ και επαυξάνω, ρε παιδιά. Τι από ψέματα. Το Σάββατο η εφημερίδα Μέτρο προσφέρει εντελώς δωρεάν 50 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ ΣΑΛΚΕ. Προλάβετε, καλημέρα. Έλα, Ραπτόπουλε. Καλώς τον. Βαριά φωνή. Ναι. Από στο δικά τηλεφωνούμε, από τη Δευτέρα να πάρω την τηλέφωνο. Θέλω να πω ένα καλησπέρα σε όλους. Εκεί του Στέφανο, τα Παναγενικάρια. Τετάρτη έχουμε σήμερα. Μάλλον η μέρα άλλαξε στην Ελλάδα. Εμείς πάμε ακόμα μισή ώρα πίσω. Οπότε σε εκεί στα Παναγενικάρια, στο Γιάννη το Χιλετίδη, στο γιατρό, τον οποίο ακούμε όσες φορές είναι στο στούντιο. Εσύ μας έχεις μείνει έμονη, αυτή είναι. Είμαι κατευθύνω και 14 χρονάκια, φίλε μου, ραπ. Ναι. Με έκανε και γέλασα. Πότε? Τη Δευτέρα αυτό που είπες. Και οδήγαγα σήμερα το αυτοκίνητο και είδα ένα αυτοκίνητο μπροστά από Αλφα Ρωμαίο και πιάνει ένα γέλιο. Που αποκάλυψε τον Βαρθολομέο Αλφα Ρωμαίο. Αυτό που και μήνα τη Δευτέρα το βράδυ. Μπερδεύτηκα, ρε φίλε. Βλέπω Αλφα Ρωμαίο και γελάω. Να είσαι καλά, χίλια χρόνια να ζήσεις. Να συνεχίσει αυτό το. Μα αυτό ο κόκκινο με τον Βαρθολομέο, με την εξουσία πάντα, ρε παιδί μου. Μια φορά να πάει ανάποδα. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα πώς σου ήρθε και εμείς στα Αλφα Ρωμαίο. Δηλαδή εκεί έχει κολλήσει και βλέπω το αμάξι με μπροστά μου και λέω να το πάλι μπροστά μου. Λέω, ο Αλφα Ρωμαίο δεν είναι. Πάντως η Αλφα Ρωμαίο πια όμορφα αυτοκίνητα δεν βγάζει. Όχι παλιά, εντάξει, είμαστε παλιά σκοπή. Εμείς Αλφα Σουτ και έτσι, κατάλαβε. Κοίταξε, οπότε... το πιο ωραίο αυτοκίνητο που έχει βγάλει η Αλφα Ρωμαίο είναι η Βελόσε, η 2000, η Δίθυρη. Βελόσε, ναι, ναι. Έχει βγάλει και εμείς πολύ ωραία Δίθυρα Αλφα Σουτ Sprint. Δίθυρα. Επειδή για να σε διακόψω λίγο, επειδή όταν ήμουν στο στούντιο, πότε ήταν, που έπαιξε ο Πάο με τη Σάλκε. Ναι. Το 14.
Ναι. Που κάναμε μαζί με εκπομπή και με έρχεσαι ένα, μια BMW 2002. Ναι, εκεί στον υπολογιστή. Ναι, σου έδειξα εγώ ότι εμείς προερχόμαστε από μια αεροστάσιο το οποίο βγάζει τα πιο ταχύτατα αυτοκίνητα εδώ στην περιοχή. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να μιλάω ούτε για ιταλικές κατασκευαστικές εταιρείες, ούτε για Μιραφιόρι, ούτε για Όπελ, ούτε αυτά. Μία είναι, η οποία έχει και το όνομα το μεγάλο, το οποίο σου έχω πει και άλλη φορά. Πορσίδες είναι πόντιο, τέλος. Εμείς είμαστε εκεί. Ποια εταιρεία? Αφού σου είπα κιόλας, δεν μου σου είπα, γιατί μας το δείξει κιόλας. Δεν υπάρχουν άλλα γιοταχή τα οποία είναι ποιοτικά special, που δεν μένουν δεξιά ούτε ανεβάζουν θερμοστάτες όπως μερικές μόντερνα και αντισταρώσεις και τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε εκεί. Σήμερα δεν βγαίνουν όμορφα αυτοκίνητα. Σήμερα δεν βγάζουν όμορφα αυτοκίνητα. Με λέει ο κόκκινος το Πουλσάρ. Το Πουλσάρ δεν είναι σαν την Ανουσάκη, μια φακλάρα είναι το Πουλσάρ. Ναι. Ρε πες να πάει και Πουλσάρ, ψηλά αυτοκίνητα, φαγιά αυτοκίνητα. Άντε να πούμε. Πες εκεί που θα πάρει στο Αγίο, υπάρχει όπως είπες πολύ μαρμίτα. Να πάρει εκεί κανένα επιταγή βαριά, να έρθει να πάρει ένα μάξι από εδώ από εμά, κανένα καγέν, κανένα 9-10, κανένα τούρμπο, τίποτα. Να δει τι σημαίνουν τέσσερις τροχοί. Και στα Αλφα Ρωμαίο και τα Βαρθολομαίο και τα Μιραφιόρι. Ωραία ήταν, ρε. Τα Σούπερ Μιραφιόρι, ωραία ήταν. Τα 132. Ήταν όλα, ήταν ωραία. Ωραία ήταν, ρε. Τι λες τώρα. Μίλαγα με ένα συνάδελφο, δεν μπορώ να θυμηθώ, μπορεί να το θυμηθεί εσύ. Εκεί το Ρενό το. Ποιο ήταν το Ρενό το 7 ήταν εκείνο, ένα που ήταν λίγο. Τριν τούρβο και έτσι είναι φτιαγμένο σαν. Όχι, δεν μου διαφέρει. Το πεντάρι. Πεντάρι ήταν, ε. Το Ρενό το πεντάρι. Και την κάλυπη σκοτώθηκε, την τουρμπίνα. Μετά είχαν βγει τα Ρενό τα Αλπίν, θυμάμαι κάτι. Τα Αλπίν ήταν τη δεκαετία του 70, παλιά είναι τα. Εκεί μέσα είμαστε. Και εμεί παλιά σίδερα είμαστε, τέλο πάντων. Αν κάποιο του περισσεύει κανένα μια βαριά επιταγή να αγοράσει αυτοκίνητο, δεν είμαστε διαθετημένοι να τον εξυπηρετήσουμε πλήρω. Σαν φίλο, έτσι δεν μιλάμε τώρα για. Πουλά μεταχειρισμένο από πάνω. Όχι, όχι, εγώ είχα κάποτε, αν πεις τον κουλιάδο, ο κουμπάρος ξέρει, ο κουμπάρος του, είχα σχέση με εταιρείες και σωματούσου Ελλάδες, αλλά η Ελλάδα όμως επειδή είχε πολύ μεγάλα τέλη ταξινόμησης, 50% επί της αξίας και εντάξει δεν συζητάμε, ακόμα έχουμε να παίρνουμε από εκεί, οπότε τα γράφουμε στον τοίχο και πατάμε πάνω μια μελωνιά και τελειώσει το παραμύθι όλο. Και φίλος μου, αδερφικός φίλος είναι ένας μέγας χορηγός, τη ομάδα η οποία έχει έδρα το Καφκατζόγλιο, δεν θα πω όνομα. Ναι. Κάποια στιγμή πιστεύω να έρθουμε φέτος ναι. Πάσχα, ναι. Να κάνουμε μαζί μια εκπομπή, να είναι εκεί το κουμπαράκι σου δίπλα. Γιατί έχω υποσχεθεί εδώ καμιά 7-8 χρόνια να το φέρω και σε σένα να σας φέρω ένα δωράκι από τη δικιά μας εταιρεία εδώ πέρα για να δούμε λίγο ακριβώς τι είναι τεχνολογία και τι σημαίνει ακριβώς να νιώθεις το πιδάλι όταν πατάς και το αμάξι σε ακούει. Είναι άλλη φάση αυτή. Ναι, έλα στη στροφή κόκορα να πάρει τη στροφή με το αμάξι εκείνο. Που έχει 18 κούρμπε ο δρόμο. Και πάρε να πατήσει εδώ σε περιφερειακό που έχει κλείσει ανάποδη. Να φύγει τα κάγκελα. Κλείσε, τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Νίκος, από Νέα Πολύ. Γεια σου, Νικόλα. Δεν θα κάνω μια ερώτηση γιατρέ, με ακού. Εδώ είναι. Πολύ καλά. Έχω μια ερώτηση. Τι ειδικότητα έχεις σε γιατρός? Είναι κτηνίατρος. Κτηνίατρος είπαμε ότι είμαι. Α, έτσι εξηγείτε ρε φίλε. Κτηνίατρος είσαι. Γιατί είναι υποδιέστερος ο κτηνίατρος από το γιατρό στο δικό σου μυαλουδάκι? Όχι, δεν είναι υποδιέστερο, αλλά μάλλον έχεις επηρεαστεί από κάτι φαίνεται και καταλαβαίνεις. Κοίταξε να δεις. Τα ζώα είναι πιο καλά. Πιο καλή ψυχή από τους ανθρώπους. Εντάξει. Είναι πιο αναδιοτελή. Δεν ξέρω, αλλά ο άνθρωπος έχει μια εμπάθεια, ένα κόμπλεξ, είναι λίγο εριστικός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εμπάθεια και εριστικός, γιατί να είμαι? Με ποιον είμαι εριστικός? Με ποιον είμαι εμπάθειος? Όχι, γενικότερα είσαι εριστικός. Έχω ακούσει 5-6 φορές. Καλή κουβέντα δεν έχεις πει. Για ποιον? Για τον ΠΑΟΚ γενικά, για μια προσπάθεια που γίνεται αυτόν τον καιρό. Δεν είπαμε ότι είμαστε στην Μπαρτσελόνα. Αυτό ακριβώς το είπα, γιατί να σου πω. Τι είπαμε, ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες ο ΠΑΟΚ είναι πιο φορμαρισμένη ελληνική ομάδα. Συμφωνώ. Αυτό τι θέλω να σου πω. Εσείς θέλετε να ακούσετε, έρχεται, θα κάνει, θα αράνει, θα πάρει κύπελα. Ο τελικός είναι Μάη μήνα ρε παιδιά. Κούτε, πέρασε την Ξάνθη, έχει στάσει, έχει παίξει αυτό το μάτς. Ακούρε, ρε φιλαράκι, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο, δεν κάνω μάλλον σου, να κάνω. Αυτό, εντάξει, τι εμπάθεια. Όταν κάνεις κριτική, γίνεσαι εμπαθής, όταν λες την αλήθεια, αυτό είναι το κακό. Μόνο που εσύ γίνεσαι πολύ εμπάθης. Γιατί ρε, πού βλέπεις την εμπάθεια? Τι είπα Κώστα πριν, ότι αν παίξει πάω Αθηναϊκός. Στόπα, εγώ έχω πει ποιες ομάδες θα την παθώ. Το αρνητικό μου συνέστημα το έχω δώσει ταυτότητα. Ναι. Το αρνητικό συνέστημα του έχω δώσει ταυτότητα.
Για μένα η κόλασή μου είναι τρεις ομάδες. Για τη φιλοσοφία που τις διέπει. Μάλλον έχεις τέταρτη ομάδα που είναι η κόλασή σου. Από ό,τι φαίνεται. Όχι, σου είπα, μου είναι αδιάφορος ο ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή, αν είναι καλή, είναι καλή. Αν κακή, είναι κακή. Αν είναι αδιάφορος, γιατί μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Συναισθηματικά είναι αδιάφορος. Συναισθηματικά μου είναι αδιάφορος. Γιατί ασυναισθηματικά σου είναι αδιάφορος. Το να το σχολιάζει δεν είσαι καθόλου αδιάφορος και λες. Τι να κάνω, θα σου πω ότι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Τι να σε πω, ρε φίλε. Δεν μιλάς σοβαρά και δεν μου αρέσει αυτό το σκηνικό. Τι δεν μιλάς σοβαρά. Και σένα συνειράκλει αδιάφορος. Το πιστεύω αυτό που λες. Δεν τον ακούω, αλλά αυτά πράγματα που κάθομαι ακούω από σένα, κοντέ μου να με φύγουν και τα μαλλιά έχω και δεν μου λες, εσένα ο Ηρακλής είναι συμπαθής, αντιπαθής, αδιάφορος. Ούτε κρύο, ούτε ζεστή. Το ίδιο μου είναι και εμένα πάω. Δηλαδή, γιατί για σένα ο Ηρακλής σου είναι ούτε κρύο, και με πειράζει εμένα και σε πειράζει που είναι αδιάφορος για μένα πάω. Και αυτό σημαίνει εμπάθεια. Μου είναι αδιάφορος. Εσένα, μα εγώ δεν μίλησα καν για τον Ηρακλή. Εσύ μιλά για τον ΠΑΟΚ. Βλέπει την διαφορά μα. Εγώ δεν μιλάω για κανέναν. Μιλήσαμε για τύχη μάτς αύριο με την Ξάνθη. Δεν με νοιάζει ο Ηρακλής. Ούτε εμένα με νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Τι να σου πω, βρε αγόρι μου, δεν με νοιάζει ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα, σαν οντότητα. Γιατί να πω καλό λόγο. Μα αφού μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, μιλήσαμε για τους πάντες. Και για Ηρακλή και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Εκπομπή, απευθύνομαι σαν κοινό και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ. Εκείνη η θέση σου εκεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Απλά για μένα βγάζεις μια εμπάθεια. Αυτό κατά από μένα και τίποτα άλλο. Εντάξει. Καληνύχτα και ανοιχτά μυαλά. Άντε πάνε αύριο Ξάδι να σε πάρω χαμάρι που θα είσαι με τον Ραπτόπουλο, θα φας κυνήγι λέει, θα το χαρούμε κομπελεξική γριά βανταδόρε του γάβρου, ο 339. Καλά αυτοί βλέπουν τα μηνύματα αυτό να τα διαβάζεις ολόκληρα με τελείες και κόμματα και δεν θα χαλάς το νόημα. Καλές οι αδελφοποιήσεις, αλλά όταν παίζεις μάτς ευρωπαϊκό πρόκρισης, γόητρο και χρήματα δεν έχει φιλίες. Ωραίο. Σέρβος και χαζός δεν υπάρχει. Ήρθαν μου λοχτά και το πήραν. Εκεί μέσα 20 πόντι θα μας ρίξουν λέει το ίδιο μάτς. Αν ήταν στο ποδόσφαιρο θα κάνατε εκπομπές μαμούθ. Θα ψάχναμε να φταίει το 4-4-2, οι αλλαγές ή τα εξτρέμ. Και αν γέμισε η τούμπα και τύπος Αμίδης. Ωραίο μήνυμα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Για μένα αυτές οι αδελφοποίησεις ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Ερυθρού Αστέρα Ολυμπιακού είναι πολύ ψεύτικες. Ναι. Πάρα πολύ ψεύτικες. Ναι. Δηλαδή. Η Audi βγάζει όμορφα αυτοκίνητα λέει. Η Audi, ναι. Και το καινούριο. Το μόνο ωραίο Audi είναι το Α3. Το, το άλλο βγαίνει πολύ μεγάλο, το 4. Πολύ μεγάλο. Δεν μ' αρέσει. Και το Γιάρης είναι συμπαθητικό. Μπα, 556. Όλα τα άλλα άσχημα όπως και το νέο Smart, κακάσχημο. Βγάζουν άσχημα αυτοκίνητα. Βγάζει Polo ένα ωραίο τώρα, μεγαλωμένο. Βγάζει Ibiza ένα μεγαλωμένο. Δηλαδή, το μικρό πάει το μεγαλώσει λίγο. Είναι ωραίο. Για να δούμε τι αυτοκίνητα θα βγάλουν. Πάντως, τα μούτρα των σχεδιαστών είναι ανέραστα. Δηλαδή, μετά το Τζουτζάρο. Το Τζουτζάρο, το ξέρεις το Τζουτζάρο, το σχεδιαστή αυτοκινήτων, το χάος. Καλημέρα. Πέντε από το τέλος θα μιλήσετε όλοι. Όσοι ακούτε την εκπομπή από το ακουστικό. Καλημέρα. Ναι, προηγουμένως που με κόψατε, χωρίς να μιλήσω και ναι. Κύριε μου τίποτα, που μίλησα προηγουμένως για τον κύριο, που κάθε και μιλάει. Ναι. Θα μιλάει για την ομάδα του, για τον ΠΑΟΚ δεν θα λέει κουβέντα. Εσείς για άλλη ομάδα λέτε. Όχι, μόνο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή εσείς δεν έχετε πει για τον Ολυμπιακό στο ράδιο τίποτα. Όχι. Πρώτη φορά βγαίνω γιατί με τρελαίνε εκεί περίπτωση. Μην τρελαίνεσαι για τέτοια ανόητα θέματα, εγώ αυτό σου λέω. Είναι ανοησία να τρελαίνεσαι για τέτοιο θέμα. Εντάξει, φίλε μου. Άμα φύγεσαι για τέτοιο θέμα, την καραμπίνα την έχεις εύκολα. Για άλλα θέματα τι θα κάνεις. Θα μιλάς για την ομάδα σου, δεν θα μιλάς για άλλη. Με ξέρεις και από χθες και μου κάνεις παρατήρηση πώς θα μιλάω, ο γιος σου είμαι. Όχι. Μιλάς για την ομάδα μου. Να ομάδα σου, τι είναι η ιδιοκτησία ασού. Είναι η ομάδα μου, τι είναι η ιδιοκτησία ασού. Αυτή να αγαπάω, αυτή πιστεύω. Αυτή να αγαπάς, αυτή πιστεύεις. Εντάξει, ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι στο τζιχάντου. Εντάξει, άστον. Δεν μου λες, τι δουλειά κάνεις. Έλα, γλυκέ μου άνθρωπε. Έλα, χρυσέ μου άνθρωπε. Όταν θα μιλήσουμε μαζί. Θα μιλήσουμε μαζί που θα τα βρούμε. Τι δουλειά κάνεις, αγάπη μου γλυκιά. Τι. Έχω ένα ουζέρι. Ουζέρι έχεις. Πολύ ωραία. Φέρετε. Ανατολική Θράκη. 63. Αυτό είναι δίπλα σε σένα. Εσύ είσαι φίλο του Κλαδάρε. Του Αντώνη, ναι, βέβαια. Του Ψηφία. Ναι. Α, το ξέρω. Στη γειτονιά μου είναι. Απέναντι από το Χαλαλά. Ο Κλαδάς. Ο Κλαδάς. Καφέ δεν σε φέρνει. Ναι, το ξέρω. Είναι μουζακετή. Ναι, μη με δουλεύει. Έτσι χαντιστή. Φέρετε. 40, 50, 50, 50. Με τον άλλο. Εγώ δεν είπα κάτι. Δεν θα βρίζουν, δεν θα λένε για τον ΠΑΟΚ τίποτα.
για την ομάδα σου. Αλλά δεν τα κουρδεύει το πάγκο τώρα. Έχει δίκιο. Το πολύ πολύ καραουζάκι να μας κεράσεις, δεν είναι να μας κάνει και πελατεία. Θα έρθουμε με τον γιατρό να πιούμε ουζάκι. Στην παλιά μαύρη θάλασσα. Τσίπουρα έχεις, αγόρι μου. Καλό μεζέ, βέβαια. Επειδή είμαι κουρασμένος. Και δεν θέλω να έρθω τώρα προς εκεί. Όχι, όχι, μη. Μην κουράζεσαι. Όχι, κουράζεσαι. Θα έρθουμε εμείς να πιούμε ένα ουζάκι εκεί. Δεν πιστεύω να μας κοπανίσεις. Τι να κοπανίσει. Όχι, σε ένα κόσα. Όχι, τον άλλο. Εσύ όμως εγώ δεν είμαι Κύπρου 17, εδώ πιο κάτω το μέτρο. Πιο κάτω εδώ. Στο λεωρέμα μπροστά. Εγώ λέω να ξεχάσουμε την παρεξήγηση. Άκου εμένα. Θα έρθω εγώ με τον Κλαδά να πιούμε ούζο εκεί. Και εγώ έρχομαι, δεν έχω πρόβλημα. Θα πάρουμε και τον γιατρό. Αρκεί να είναι καλό το προϊόν. Είναι καλό. Κανέναν όχι, είσαι γλυκός άνθρωπος. Πες σε ξεκουράσου, είσαι κουρασμένος, μη. Μη ζωγαδιάζεσαι. Μη ζωγαδιάζεσαι, μη. Άκουσε με λίγο ρε Κώστα, μ' άκουσε. Βρίζει τον πάγκο τόση ώρα. Με τρελαίνει. Όχι μωρέ, να είπε ότι για την ομάδα δεν βρίζει. Για την ομάδα θα μιλάει, δεν θα βρίζει άλλες ομάδες. Τελείωσε, πάει. Τελείωσε. Θα περάσω αύριο να πάρω καφέ από το μπλε. Θα έρθω να σε βρω, κλείσε. Ναι, μη. Άκουσε με. Πάει, τελείωσε, μη. Τελείωσε. Θα το πάρουμε εξάρθει αύριο. Θα ξεκουραστεί. Να κάνει σύγκριση. Ας να κάνει κανένα μπούκα και να πιάσει και εμάς. Τις είναι παλιοί, είναι βάρβαροι, δεν είναι σαν τους νέους. Είναι μπουλούκι. Είναι βαράνε, ας το ξέρω. Του Κλαδά φίλωση. Το ξέρεις αυτόν. Είναι γειτονάς μου. Είναι Ανατολική Στράκη 63. Άστο. Πες για τον Πάοκ ότι γίναμε Μπαρτσελόνα, βρε γιατρέ. Πες Πάοκ άρα, όλε. Πες ότι στην Ελλάδα του Τσίπρα ζούμε την ανάπτυξη. Γιατί αλλιώς, αγόρι μου, είσαι εμπαθής. Πες αυτό που θέλει να ακούσει ο λαός. Γιατί αλλιώς δεν κοιμάται όρθιος. Ο 335. Η Audi συμφωνώ μόνο το Α3. Τα άλλα είναι μάπα. Σε ομορφιά εννοώ. Πάμε τέταρτος από το τέλος. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα. Εδώ. Καλημέρα, Κώστα. Δεν μου λες, ρε γιατρέ. Ο γιατρός. Ναι, ο γιατρός. Εσύ τι ξέρω, λοβαρά τώρα, δεν κατάλαβα. Κρίνεσαι πίσω από ένα μικρόφωνο και κρίνεις τον Πάοκ, εσύ. Ορίστε. Γιατί ο Πάοκ είναι ανευκριτικής, δηλαδή είναι υπερανό. Με ποιο δικαίωμα κρίνεις τον Πάοκ, παλικάρι μου, κρίνεις την ομάδα σου. Με ποιο δικαίωμα. Είσαι αριστικός, έτσι, είσαι προκλητικός. Και κακός που είσαι ο κόσμος εκεί πέρα. Και έχεις χρησιμοποιήσει τον κόσμο σήμερα, εντάξει, θα έχεις βάλει με τον Πάοκ. Δεν τα έχω βάλει με τον Πάοκ. Εγώ σα κατεβάζω. Θα μιλήσουμε κι εμείς τώρα. Για να ακούσουμε. Ρίξε. Μεγάλη συνέστημα, δώσε πόνο. Για κοίτα, χαλάρωσε. Χαλάρωσε γιατί, κοίτα. Χαλαρώσει είμαι. Χαλαρώσει. Έλα μου και σε μια μισή ώρα τώρα, δύο ώρα. Μην γελάς γιατί πεις μπροστά σου, πρόσεχε. Εντάξει. Για ξαναπες αυτό λίγο να το ακούσεις, δεν το άκουσα. Κάτσε να ακούσω. Θέλω να μάθεις ποιος είμαι, ο Γιάννης δεν ξέρει ποιος είμαι. Και κατάλαβε ποιος είμαι. Ποιος είναι ο Γιάννης αυτός που χωράζει. Δεν ξέρει λέει. Δεν ξέρει. Εντάξει. Κατάλαβες. Πλανεμένος από τον Τσίπρα είσαι, μπορεί και εσύ ποιος είσαι. Καμία σχέση. Τι είμαι εγώ, φίλε Κώστα. Πλανεμένος από τον Τσίπρα είσαι. Όχι, καμία σχέση με τον Τσίπρα. Τι δουλειά έχουμε με τον Τσίπρα, εγώ. Τι είναι αυτά που λες. Τι λαφαζάνης είσαι. Όχι, ρε, τι σχέση έχω με λαφαζάνης και τέτοιο. Πού να ξέρω τι. Εγώ δεν ψήφισα Πασόκ ποτέ. Εμείς είμαστε δεξιοί, ρε Κώστα. Σε κοροϊδεύω για τον Πασόκ. Δεν μιλάμε για πολιτικά τώρα. Μιλάμε για τον Πάοκ τώρα, έτσι. Τον αφήνει εκεί τώρα και μια ώρα και μας κριτικάρει. Έλα μωρέ, για την μπάλα είπε ότι δεν σε. Δεν το θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσει την Ξάνθη. Αυτό. Δηλαδή κάτσε, έχω μια άποψη συγκεκριμένη. Μπορεί να δικαιωθώ, μπορεί και όχι. Είναι καθαρός και την παροχτή, δεν το βλέπεις. Ρε παιδάκι μου, δεν έβρισε ο άνθρωπος. Λέει, δεν το. Δεν σε βλέπει φαβόρη. Μα είναι προκλητικός, είναι ρηστικός. Για τον ακούς. Δεν θα πει καλή κουβέντα για τον Πάοκ. Θες καλή κουβέντα για τον Πάοκ, τι θες να πούμε. Θες καλή κουβέντα για τον Πάοκ. Να μην αναφέρεσαι τον Πάοκ, να πίνει το σώμα σου για τον Πάοκ όταν μιλά. Να το πλένω. Να το πλένεις, ναι. Είναι τόσο άγιος ο Πάοκ, είμαι παρακριτικής. Ο Πάοκ δεν είναι καλά, δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Και άλλο εδώ πέρα. Κρύβεσαι πίσω από ένα μικρόφωνο τώρα και λες ότι σου κατέβει. Κάτσε μωρέ, κάτσε να μπω στη μέση. Τι ήταν αυτό που σε πείραξε συγκεκριμένα που είπε αυτός. Μιλάμε για τον παίκτη που ήρθε από τον Ισπανό, τον Βραζιλιάνο. Και τον έξω αριστερά, ναι. Θα κάνει. Μιλάμε για το ότι ο Πάοκ έχει αναβεί, θα δείξει και θα κάνει. Μιλάμε ότι ο Πάοκ αυτή τη στιγμή κάνει μια πορεία η οποία μα δείχνει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο, θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο. Θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο. Θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο. Θα δείξει και θα κάνει μέχρι το Μάιο, θα δούμε και θα βγει κύπελο. Θα δείξει και θα κάνει.